Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα και στους γύρω φυσικά όμορους νόμους, καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο «Ράδιο Μαρμίτα», Δευτέρα και Παρασκευή 10 έως 12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 έως τις 10. Πιστεύω σας κρατάμε και με τον Τάσο καλή παρέα όλο αυτόν τον καιρό, που έχουμε συμπληρώσει ήδη 5 μήνες μαζί. Να πω ότι ο Τάσος λείπει σήμερα, είχε κάποιες δουλίτσες και κάποια έτσι ιατρικά θέματα να δει και να φτιάξει. Όσο μεγαλώνουμε, μην γελάτε καθόλου. Εσύ όχι. Ζωή... Τι? Εσύ όχι εγώ. Εσύ τι κάνεις, μικραίνεις, δεν μεγαλώνεις εσύ? Εμείς μεγαλώνουμε, εσύ μικραίνεις, πώς γίνεται αυτό? Έχουμε και μια διαφορά ηλικίας. Ο Χάιλάντερ, σίγα τη διαφορά, πιο μικρός φαίνομαι από σένα. Να πω ότι όπως... Τι γελάς, η φίλη σου εκείνη που είχε έρθει η αδελφή του Γιώργου. Τι, δεν είχε πει και από τον κότσι μικρό, την έκανε και από σένα. Τυφλή είναι και αυτή. Ή την ξέρω και από χθες. Αυτή έχει να φάει ψάρια. Καλά, εντάξει, έχει να φάει ψάρια. Όπως καταλάβατε, έχω δίπλα μου τον άμπαλο, τον αμπάσκετο και όλα τα αλφα στερητικά μαζί. Τι γελάς. Τον Παντελή, τον Μπιμπισίδη. Σε λίγο θα έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή και τον αδελφό του, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Άρη, τον Κυριάκο τον Μπιμπισίδη. Να μιλήσουμε έτσι λίγο για Άρη. Ναι, τι? Καλά που είμαι εγώ και θα δώσω τα φόντα μου, ρε. Ποια φόντα να δώσεις, ούτε με λάμπα. Με 800 κεριά δεν μπορείς να δώσεις φως. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε, όπως καταλάβατε, σήμερα η εκπομπή θα έχει περισσότερο Άρη. Λογικό είναι. Πάμε όμως στους υποστηρικτές να πούμε κάποιους. Να πω και εγώ μια καλησπέρα, βρε. Πες, γιατί σε έκλεισα το στόμα, ρε BBC. Όχι, αλλά. Πάρε, πες την καλησπέρα, δώσε και χαιρετίσματα. Στον κόσμο. Ναι. Ξανά πλασματάκια δώσεις. Εγώ την μπουγάτσα σήμερα. Ναι, σωστά. Καλησπέρα στον κόσμο. Η εκπομπή σήμερα είναι κυτρινόμαυρη. Ναι. Εγώ ήθελα τον Τάσο εδώ πέρα. Ναι, τον ήθελε τον Τάσο την άλλη φορά. Μια μέρα έτσι να βρεθούμε έτσι εδώ ραδιοφωνικά. Όποτε έρχεσαι την κάνει ο Τάσο. Αν δεν το πήρε να πάρει. Φιλαράκι. Πολύ. Λέω θα έρθει ο Μπιμπισίδη. Λέω εντάξει, για να λείπω κι εγώ. Αφού λείπει. Λοιπόν, πάμε στου υποστηρικτέ τη εκπομπή. Πρώτο και καλύτερο, Πορκίτο Ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοσηγυμνές να σας τρέχουν τα σάλια. Είναι και στο επάγγελμά σου. Σχεδόν. Ναι. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, Χοιρινός ή Κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για ένα ως τέσσερα άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση του Πορκίτο. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Εδώ να πούμε ότι το Πορκίτο κάνει και ένα διαγωνισμό με ένα σούπερ δώρο. Άκου το και εσύ, Παντελή. Με ένα σούπερ δώρο, διαγωνισμός για τριήμερο στο Πάσκο από το Πορκίτο, παρακαλώ. Το Πορκίτο δεν σας ταξιδεύει πλέον μόνο με τις γεύσεις του. Σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό πρακτορείο LA Travel, οργανώνει για εσάς και κλειώνει ένα τριήμερο ταξίδι στον Πάσκο για δύο άτομα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό είναι, πρώτον, like και follow στη σελίδα. Άμα δεν τα καταλαβαίνεις τις λέξεις αυτές, σας εξηγώ. Like και follow, να καταλαβαίνει. Στη σελίδα Γυράδικο Πορκίτο στο Facebook. Και δεύτερο, tag το φίλο σου ή το τέρι σου σε σχόλιο στο αντίστοιχο post στη σελίδα για το διαγωνισμό. Η κλήρωση θα γίνει στις 25 Φεβρουαρίου. Ένα τρίμερο ταξίδι στον Πάσκο για δύο άτομα, ό,τι πρέπει. Τι έγινε? Ένα είναι ισοφάριστη και Ολυμπιακός, θα τα πούμε και αυτά. Έχουμε, είναι βραδιά UEFA. UEFA τη λέμε εμείς, η πιο μεγάλη, τι να κάνουμε. Πότε για τον διαγωνισμό, είπαμε. Μπαίνει στο Facebook, Γυράδικο Πορκίτο, κάνεις like και follow στη σελίδα. Στον Πάσκο θα πας, γιατί δεν έχει θάλασσα. Ναι, δεν μου ούτε το βουνό μου αρέσει. Ούτε το αρέσει. Και ειδικά τα χιόνια τα συχαίνομαι. Η πεδιάδα. Μου αρέσει η πόλη. Μόνο η πόλη. Τι πόλη, City, τι να δεις εκεί στη Βουλγαρία, πήγα εγώ. Όχι, στη Θεσσαλονίκη εγώ πόλη. Τι πόλη, από τον Πάσκο. Α. Ναι, λοιπόν. Δηλαδή μόνο η Θεσσαλονίκη. Σε άλλη πόλη. Πόλη, ναι, θα πάμε. Να, τώρα του χρόνου τέτοια εποχή θα είμαστε σε κάποια ευρωπαϊκή. Όχι τέτοια εποχή, συγγνώμη λάθος. Σε Αύγουστο-Σεπτέμβριο που θα παίξουμε UEFA και θέλω καλά να. Καλά, σε λέω εχθρό του ΕΟΤ. Εμένα άμα λες, ήταν όλοι έτσι, βρε. Εμένα λες εχθρός βρε, του, εμένα λες εχθρός του ένα του σεντ, δώσε ένα, να δουλέψουμε κι εμείς οι τουριστικοί, ναι, πάλι, ρε φίλε. Δώσε ένα σεντ, βρε. Στα νησιά είσαι. Γιατί εκεί δεν έχει ξενοδοχεία, τι έχει, παράγκες. Όταν πάω ταξίδια με τον Άρη, σε ξενοδοχείο μένω. Πού μένω, σε τσαντήρι μένω. Με τέτοια μούτρα. Ναι, έχει σπάσει όλους τους καθρέφτες, μιλάς κιόλας. Λοιπόν, Αβράμογλου.
Ξέρεις τι είναι, Αβραμόγλου, κύριε Μπιμπισίδη? Η πηγή των βοτάνων. Θαυματουργά φυτά, ιάματα, ελιξίρια, βότανα, βάματα, εθέρια, έλαια και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Υπερτροφές Αβραμόγλου, Αγίου Μινά με κατούνι, πλατεία εμπορίου και φυσικά το top σκεύασμα, το Φύτο Slim, που είναι ένα λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνων σε τσάι και ταμπλέτες για αδυνάτισμα. Σε συνεργασία πάντα με διατροφολόγο, ηριδολόγο και υγιεινολόγο. Έχω γίνει νούμερο ένα. Για σένα τι είναι αυτό. Ποιο ήταν το τελευταίο? Τα έλαια. Τα έλαια. Ναι. Τα μουρουνέλαια. Και για μουρουνέλαιο είσαι, τι μιλάς. Λοιπόν. Τελείωσες. Όχι, δεν τελείωσα. Έχω κι άλλους. Έχω κι άλλους μετά όμως στις 9 όταν κάνουμε και το διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί βλέπω τώρα. Γιάννη, πάρε λίγο το τηλέφωνο να βγάλουμε τον Κυριάκο. Να βγάλουμε και έναν άνθρωπο σχετικό με ποδόσφαιρο. Γιατί αυτό μου έφερα δίπλα είναι άσχετος. Τον έφερα να πει κανένα ανέκδοτο, κανένα αστείο, κανένα τέτοιο. Εγώ τι είπα, και... βγήκε πάντως. Τι είπες και βγήκε, ρε Μπιμπισίδη? Για πες μας, μέχρι να έχουμε τον αδερφό σου που ξέρει και δύο πράγματα περισσότερα. Τι είπες? Εντάξει, και όταν κάποιοι λέγανε ότι η ομάδα. Ναι. Άμα θυμάσαι, ότι. Ναι. Εντάξει, λέγω. Χαμηλά λίγο το, ναι, τον πύχη. Χαμηλά, ποιο ήταν ο χαμηλά? Για Ευρώπη μιλούσαμε. Ποιο μιλούσαμε? Δεν μιλώ. Εντάξει, αυτό. Κοίταξε να δεις. Όσοι φυσικά, είχαν το μυαλό τους στο κεφάλι τους μιλούσαν για Ευρώπη. Αυτό που είπες προχθές στην εκπομπή ότι. Ποιο? Ότι και 10 ναι, καραγκιόζες τώρα. Ναι, γιατί ο καθένας έχει. Καλά, καραγκιόζες μην είναι. Εννοώ. Ναι. Καραγκιόζες, ναι, όχι. Υπεραισιόδοξοι. Ναι, αν μπράβο, που αου, αου, ξέρω εγώ, ναι, ναι, θα πρωτάθλημα πάρουμε. Πρωτάθλημα και τα. Ναι, υπάρχουν σε όλες τις ομάδες. Αυτό θέλω να πω. Έτσι, σωστό. Έτσι, σωστό. Μπορεί να είναι οπαδάκια, μπορεί να αγαπάνε την ομάδα του, μπορεί, μπορεί. Σε εμάς μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο λόγω της δίψας που έχουμε να κατακτήσουμε τίτλο. Γιατί ο κόσμος του Άρη είναι διψασμένος. Ούτε κύπελα, ούτε πρωταθλήματα. Λοιπόν. Να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνίας, πολύ ραδιοφωνικό, πολύ δημοσιογραφικό αυτό και δεν τα μπορώ, αλλά θα το πω τι να το κάνω. Το έχεις, το έχεις πάντως. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε το φίλο και παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Άρη μας, τον Κυριάκο τον Μπιμπισίδη. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καλησπέρα, παιδιά. Στην ωραία παρέα σας και σε όλο τον αριανό κόσμο. Λοιπόν, θέλω να, πριν ξεκινήσουμε να πούμε αυτά που θέλουμε, να, κάποια πραγματάκια έτσι για Άρη, Κυριάκο. Μία ερώτηση μπορώ να σου κάνω, έτσι τελείως φιλική, ξέρω, γνωριζόμαστε. Γιατί εγώ είμαι τόσο άμπαλος, για πες. Όχι, λέω, σε όλη την οικογένειά σας είναι καθαρά ποδοσφαιριστική και ο πατέρας σας προπονητής. Έχεις προπονητής. Ναι. Εσύ το ίδιο, παίκτης στον Άρη για σχεδόν μια δεκαετία, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Μάγειρας. Όχι, όχι, όχι. Μάγειρας μια χαρά. Στο επάγγελμά του είναι φοβερός και δεν κάνω πλάκα. Είναι, ναι, είναι από τους καλύτερους. Πραγματικά. Η γη σου, ξέρω εγώ, παίζουν πόδι. Η καλύτερη κατσαρό της το Βαλκανίων. Όντως. Είναι, εγώ δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη, για να μιλώ έτσι. Πράγματα. Είναι δικό μου τέτοιο και το λέει το Κυριάκο. Είναι, ναι, είναι πολύ καλό γιατί έχουν δοκιμάσει. Άντε, εγώ δεν ξέρω, έχουν δοκιμάσει όχι, σε προηγούμενο. Ναι. Θυμάσαι. Είχαμε μάγειρα φίλο στο συνεργείο, ο οποίος είχε πάθει πλάκα με τον Παντελή. Και λέω, μέχρι και οι γη σου, ξέρω εγώ, παίζουν σε ομάδες, έχουν ασχοληθεί και εκεί. Πάντα μια οικογένεια δεν έχει έναν άμπαλο, όταν είναι ειδικά ποδοσφαιρική οικογένεια. Συνήθως υπάρχει, ναι, υπάρχει ένας που δεν θα ασχοληθεί. Εντάξει, ναι. Αλλά... ο Παντέλης όμως από μικρή ηλικία, ναι, Ζάχο μου, ήταν κοντά, ναι, κοντά σε μένα, σε όλα τα παιχνίδια. Εντάξει. Από το εφηβικό που έπαιζα μέχρι, ναι, και τους επαγγελματίες που ήμουνα, ήταν φυσιολογικό να του βάλουμε το μικρόβιο. Είχε πήξει και αυτό λίγο μπάλα. Ακόμα ψάχνω εκείνη τη φωτογραφία. Κυριακό. Το κέρδισε δυστυχώς η κουζίνα. Κοίτα, και εγώ είμαι δίπλα στην κουζίνα όταν κάνει η μητέρα μου τα φαγητά, αλλά δεν έχω μάθει να μαγειρεύω. Τι σημαίνει αυτό? Δεν τρώει παστίτσιο χωρίς κυμάρα. Τι να, και εγώ δεν έχω μάθει να μαγειρεύω, όμως δίπλα στην κουζίνα είμαι. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό το πράγμα, δεν κατάλαβα. Τον έφερα μια μέρα φαγητό. Λέω πάρε, έφτιαξα παστίτσιο, λέω ξέρω εγώ. Με λέει έχει κυμά. Λέω τι θες να έγειρε. Δεν θέλω με κυμάρε, φίλε, λογαριασμό σου δώσω πώ του τρώω το παστίτσιο. Μόνο με πεσαμέλ θέλω. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Χωρίς κοιμά δεν γίνεται. Είναι εκπληκτικό το ότι κάνετε οι δυο σας εκπομπή. Γι' αυτό έχετε και ο κόσμος που σας αγαπάει, ναι, και σας ακούει. Αυτοί που μας ξέρουν. Είστε δίθυμο φοβερό. Εντάξει, μου δίνει και 20 ευρώ για να έρθει. Εντάξει, δεν είναι. δεν στα ωραία αυτά. Μας και βρούμε καμιά γυναίκα. Οπότε έχουμε ένα επιπλέον κίνητρο για να τον φέρνουμε. Λοιπόν, Κυριάκο, 2-3 πραγματάκια έτσι να πούμε εσύ με την εμπειρία σου και σαν ποδοσφαιριστής φυσικά και σαν προπονητής για τον φετινό Άρη. Ξεκινήσαμε εμείς εκεί ένα σωστό. Ο Παντελής προηγουμένως, παράξενο, αλλά είπε και ένα σωστό. Είπε ότι στην αρχή με τις πρώτες αγωνιστικές. Που ο Άρης έδειξε έτσι ένα πρόσωπο με τον Ερέρα πραγματικά και καλό ποδόσφαιρο, ειδικά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Και έτσι ενθουσιάστηκε πάρα πολύ ο κόσμος και μερικοί, ξέρω εγώ, ίσως και αυτό που είπα ότι πολλά χρόνια, δεκαετίες πλέον, 5 δεκαετίες συμπληρώνει ο Άρης σχεδόν χωρίς ένα τίτλο, προσδοκούσαν πράγματα τα οποία δεν ήταν εφικτά. Έτσι, δηλαδή, κάποιοι μιλούσαν μέχρι και για πρωτάθλημα.
Μπορείς να το πεις αυτό, υπεραισιοδοξία, μπορείς να το πεις αυτό που είπα, έλλειψη τίτλων. Ποια ήταν η πραγματικότητα η οποία φάνηκε, νομίζω, με το πέρασμα των μηνών? Ναι, νομίζω ότι καταρχάς ο κόσμος μετά από, από τα 4 χρόνια τα πέτυνα που πέρασε η ομάδα στις πιο κάτω κατηγορίες, ξέχωρα ότι τη δίψα του κόσμου του Άρη, την ξέρουμε τόσα χρόνια ότι πραγματικά διψάει για διακρίσεις, είτε είναι κύπελο, είτε θα έχει παιχνίδες στην Ευρώπη, είτε θα πάει, θα πρωταγωνιστεί πάντα κάθε χρονιά. Είχε ακόμα περισσότερο αυτό το κομμάτι της δίψας, εφόσον πέρασαν τόσο τα 4 χρόνια πολύ άσχημα και με δύσκολες συνθήκες. Νομίζω ότι ήταν ακόμα περισσότερο αισιόδοξη, εφόσον είδαν την ομάδα να έχει μια τέτοια φιλοσοφία στο παιχνίδι της και μια με πολύ καλό ποδόσφαιρο, και ξέροντας ότι θα έχει αντίκτυπο αυτά μέσα στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Αλλά νομίζω ότι ίσως ήμασταν περισσότερο αισιόδοξοι από ό,τι έπρεπε, ναι. Γιατί ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα έρθουν και τα άσχημα αποτελέσματα, και εκεί πολλές φορές είμαστε ο Αριανός κόσμος λίγο της υπερβολής στο θέμα της ψυχολογίας, ότι από τη μία μέρα στην άλλη μπορεί να αλλάξει άρδινη η ψυχολογία μας, και από εκεί που είμαστε κατενθουσιασμένοι μπορεί σε μία εβδομάδα να τα βάψουμε όλα μαύρα και να υπάρχει πολύ κακή κριτική και να υπάρχει πολύ άσχημο περιβάλλον γενικά στο... Δεν υπάρχει υπομονή με λίγα λόγια, αυτό λες, δεν μπορεί να υπάρχει, όπως και εσύ είπες, ας πούμε, γιατί είναι, πολλά χρόνια μέρη μέχρι κάποιο σημείο είναι φυσιολογικό αυτό να μην υπάρχει υπομονή, όταν ο κόσμος έχει δώσει τη δυναμική του τόσα χρόνια και δεν έχει πάρει πραγματικά αυτά που άξιζε όλα αυτά τα χρόνια. Τίποτα. Δεν πήρε αυτά που άξιζε. Από τους δικούς σου καιρούς. Αυτό νομίζω είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Από τους δικούς σου καιρούς, έτσι. Όχι τώρα. Στον κόσμο δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τον Άρη. Πραγματικά ο κόσμος του έχει τέτοια δυναμική και τέτοιο πάθος για την ομάδα τώρα, φέρει διακρίσεις, που ήταν αδύνατη η ομάδα, είτε από θέμα παραγόντων, που για μένα ήταν η μεγαλύτερη πληγή, έτσι, ναι, όλα αυτά τα χρόνια στον Άρη. Δεν είναι, παρόλο που ήταν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν την ομάδα, αλλά δεν είχα ποτέ την οικονομική ευχέρεια να κάνω πράγματα για να μεγαλουργήσει αυτό το σωματείο, και τις ικανότητες στο θέμα του ποδοσφαίρου, έτσι. Γιατί πρέπει να έχεις και γνώσεις, σε να ξέρεις ότι να έχεις την οικονομική άνεση, πρέπει να ξέρεις να οργανώσεις, να προγραμματίσεις, και δυστυχώς πέρασαν πάρα πολλά χρόνια να μην έχουμε κάποια διάκριση. Πέντε δεκαετίες συμπληρώνονται του χρόνου, μια που φέτος δεν μπορούμε να πάρουμε κάποιο τίτλο, έτσι, εκτός κυπέλλου είμαστε, το πρωτάθλημα. Μας δόθηκε να έχουμε ευκαιρία στους τελικούς, σε τρεις τελικούς, δυστυχώς. Στους τρεις από τους τέσσερις. Ορίστε. Στους τρεις από τους τέσσερις, γιατί τότε με τον Χατζάρα η ομάδα είχε υποβιβαστεί. Και όμως, εγώ διαφωνώ, τουλάχιστον αφού τελείωσαν φυσικά τα παιχνίδια, πιο κοντά να πάρει ο Άρης τίτλο έφτασε σε αυτό το παιχνίδι. Όχι, ρε φίλε. Εγώ αυτό λέω. Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή ο Μπενίσκος δεν έβαλε εκείνο τον γκολ. Ναι, εγώ λέω ότι σε αυτό το παιχνίδι μέχρι το 60. Ο άλλος είχε Ριβάλτο, ρε φίλε. Εντάξει. Φυσικά είχε Ριβάλτο, είναι καλύτερη ομάδα. Είχε δυναμική τώρα. Σε ένα μάτζ δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Ο Κυριάκος το ξέρει πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, Κυριακό, μία άλλη ερώτηση θέλω να σου κάνω. Έτσι, επειδή προείπαμε ότι είσαι και προπονητής, έτσι. Εσύ. Από αυτό το στυλ που μέχρι στιγμής έχουν περάσει 2 προπονητές από τον Άρη, ο Ερέρα, ο Πάκο Ερέρα και ο Παντελίδης. Συγγνώμη, δεν θυμάμαι το όνομα του Παντελίδη, να πω και την αλήθεια. Ο Σάβας, ο Παντελίδης. Πιο πολύ, όχι ποιο είναι πιο αποτελεσματικό, πιο πολύ, ας πούμε, ποιο είναι πιο κοντά στη δικιά σου, έτσι, φιλοσοφία σαν προπονητή από τα δύο. Γιατί είναι κακά τα ψέματα, εγώ χωρίς να είμαι γνώστης, είναι 2 διαφορετικές, ας το πούμε, προσεγγίσεις όσον αφορά το παιχνίδι, έτσι. Νομίζω, κύριε, καταρχάς σε μένα, εγώ θέλω να συνδυάζω και τα δύο, Ζάχο. Δηλαδή, τι εννοώ, με ενδιαφέρει να παίζει η ομάδα μου ελκυστικό ποδόσφαιρο και σωστό ποδόσφαιρο, να φέρει το κόσμο στο γήπεδο, να ευχαριστεί το κόσμο, αλλά και απ' την άλλη να έχουμε και την ουσία στα αποτελέσματα. Δηλαδή, τι να το κάνω όταν υπήρχαν πραγματικά κάποια παιχνίδια στην αρχή, τα οποία συνδυάσαμε και τα δύο, και το αποτέλεσμα και την καλή εμφάνιση. Υπήρχαν κάποια παιχνίδια που είχαμε την καλή εμφάνιση, αλλά δεν πήραμε τα αποτελέσματα. Έτσι δεν είναι, στα ντέρμπι. Δηλαδή με τον ΠΑΟΚ είχαμε πολύ καλή εικόνα, με τον Ολυμπιακό είχαμε καλή εικόνα, με τον Παναθηναϊκό μέχρι το που μας την ισοφάρισε, νομίζω ότι ήμασταν εμείς η ομάδα η οποία έπαιζε και έκανε. Δεν το θέλω και αυτό το πράγμα. Είναι κακό και στην ψυχολογία της ομάδος όταν βλέπει ότι δεν θα κερδίσει. Εγώ θέλω να κερδίζουμε τα παιχνίδια μας όταν μια ομάδα έχει κάποιους στόχους, και δεν θέλω να φέρω κάποιες ομάδες παραδείγματα άλλων ομάδων.
η οποία θα, έχει, θα είναι τόσο, τόσο δυνατή και τόσο μεστή στο παιχνίδι της, που θα προσπαθεί να παίζει μέχρι ένα σημείο πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά θα παίζει περισσότερο για την ουσία. Να παίρνει τους βαθμούς, γιατί μόνο το, οι νίκες μας φέρνουν όσο πιο κοντά γίνεται στους στόχους μας, Ζάχο. Άρα είμαι κάπου ενδιάμεσα. Εμένα με ενδιέφερε να βελτιώσει λίγο ο Ερέρα το κομμάτι της δύναμης και της καρδιάς μέσα στο παιχνίδι, το οποίο δεν το είχαμε αυτό το κομμάτι σε πολλά παιχνίδια. Είχαμε περισσότερο αυτό το τεχνικό ποδόσφαιρο με την καλή φιλοσοφία, με την ανάπτυξη από πίσω, να κάνουμε τις επιθέσεις μας, να παίζουμε καλή κυκλοφορία μπάλας, να έχουμε το κράτημα μπάλας. Αλλά εγώ ήθελα και στη μετάβαση στην άμυνά μας να είμαστε δυνατοί εκεί, να έχει τζαμπουκά, να ματώνει αυτή η κίτρινη φανέλα και να είμαστε μια δυναμική ομάδα. Εγώ για αυτό σου λέω ότι είναι ένα κράμα σε αυτό το κομμάτι. Βλέπω τώρα ότι στα τελευταία παιχνίδια είναι μεγάλη υπόθεση ότι η ομάδα δεν δέχεται εύκολα φάσεις και έχουμε δεχθεί στα τέσσερα μάτς με το Λεβαδιακό ένα γκολ. Και αυτό είναι βάση για να φέρνει η ομάδα καλά αποτελέσματα. Τώρα το καλό ποδόσφαιρο, όταν θα μπουν μέσα και οι ποιοτικοί παίχτες, που περισσότερο κομμάτι σε αυτό είναι όταν έχεις με καλούς μεσοεπιθετικούς, γρήγορους, διαισθητικούς, θα κάνουν αυτό το σχεδιασμό, θα κάνουν και τον ένας εναντίον ενός, θα κάνουν τις προσπάθειες από μόνοι τους, άρα θα ανέβει και το κομμάτι της αδεματικότητας και του καλύτερου ποδοσφαίρου. Αυτό που λες, κάνουμε μια διακοπή για τους μέσους, τους τεχνίτες και τους γρήγορους που πατάνε για περιοχή, νομίζω και ο Τόνσο το έδειξε αυτό και ο Σουηδός που είναι μεγάλη έκπληξη. Ναι, νομίζω ότι προχθές ήταν ένα τόσο, γιατί στο πρώτο παιχνίδι ίσως το παιδί δεν ήταν έτοιμος λόγω του τροματισμού που είχε από την Τρίπολη, και ο Λάρσον το παιδί δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα στις συνθήκες και της ομάδος και του Άρη και του ρυθμού που έχει. Νομίζω ότι θα έρθουν και αυτά τα παιδιά ακόμα καλύτερα τα επόμενα μάτς. Έτσι. Περιμένουμε τον Φετφατζίδη, ο οποίος μπορεί να δώσει, αν πραγματικά πρέπει να δώσει με τα στοιχεία που έχει και τις αρετές της ικανότητας που έχει στο να μας βοηθήσει μεσοπιθετικά, έχουμε και αυτή τη λύση. Νομίζω ότι θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Θέλουμε λίγο αυτό που είχα σαν προθέσεις που δεν μου άρεσε τόσο πολύ, ήταν ότι μας διασπάσανε αρκετά από τον άξονα και μας είχαν φάσει, ενώ είδαμε έναν Τσιόπι ο οποίος έκανε φανταστικό παιχνίδι και μας βοηθάει στο κομμάτι της, του πάθους, του τρεξιμάτων, σαν αμυντικό χαφ, σαν κόφτης. Εκεί λίγο δεν είχαμε πάρα πολύ καλές αλληλοκαλύψεις για να μην μας βγαίνουν τόσο πολύ και στον άξονα και για να κάνουν αρκετά σουτ. Όλες οι φάσεις μας βγήκαν από τον άξονα. Τα δύο τέτα τέτα έχεις δίκιο που έκανε ο Μανιάς και τα δύο. Από τα πλάγια το πρώτο, αλλά και τα δύο σχεδόν από τα πλάγια ήταν από τον άξονα. Και οι δύο φάσεις έχεις δίκιο. Και και δύο-τρία σουτ. Σουτ εκεί στο καρουμπαλάκι. Από το καρουμπαλάκι. Έχεις δίκιο. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Κατά τα άλλα, είναι τα πράγματα πάρα πολύ θετικά. Για μένα, έρχοντας η ομάδα από τη Β' Εθνική Ζάχομο, και αν μπορέσουμε και φέτος με το καλό που πιστεύω είμαστε κοντά σε αυτό το κομμάτι, το να βγούμε στην Ευρώπη είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα να μπορέσει να σταθεροποιηθεί η ομάδα και να βάλει τις βάσεις για τα επόμενα χρόνια. Πρέπει κάποτε αυτή η ομάδα να βλέπει λίγο προς το μέλλον και να κάνει κάποιους προγραμματισμούς για τριετίες, για διετίες, για πενταετίες. Το να βλέπω κάθε παιχνίδι μόνο κάθε χρονιά, την κάθε Κυριακή, που είναι θετικό αυτό, έτσι, να πάμε να κερδίζουμε, αλλά να βλέπω ότι μια εβδομάδα είμαστε ευχαριστημένοι, ευτυχισμένοι και την άλλη δυσαρεστημένοι, είναι κακό. Πρέπει να βάλουν οι θύνοντες της ομάδος, το τεχνικό team, να βάλουν τις βάσεις γιατί ώστε με λίγες μεταγραφές, όταν ο κορμός ήταν της ομάδας πάρα πολύ καλός, θα βάζουμε ποιοτικούς παίκτες και η ομάδα κάθε χρόνο θα ζητά και κάτι παραπάνω. Έτσι πιστεύω γίνονται οι σωστές ομάδες, έτσι ζητά στόχους. Και πρέπει να γίνει πράξη αυτό. Όλα αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Τα σκαμπανεβάσματα αυτά δεν παίζουν ρόλο και ότι η ομάδα είναι καινούρια. Ναι, βέβαια. Η ομάδα. Γιατί και πάλι, η ομάδα πήραμε πάλι παίκτες καινούριους. Έτσι. Η ομάδα που πέρυσι. Πόσοι παίζουν ότι ο περσινό ρόστερ. Κανένας. Ο Δελιζήσης παίζει. Και κάποια παιδιά που παίξαν ήταν λόγω του ότι υπήρχαν. Είχαμε προβλήματα τραυματισμών, είχαμε προβλήματα και μπήκαν στην ομάδα. Ο Δελιζήσης είναι η Κυριάκο. Ο Βαλεριάνος και ο Τζανακάκης. Αυτό που μου άρεσε εμένα από τον επειδή αναφέρατε τον Λάρσον. Αυτό που αναφέρατε. Τελειώσει, το είπα, τρεις. Είδαμε ένα σούτρεφιλ. Δηλαδή, για τον Λάρσον σουτάρει, ναι. Δηλαδή ένα άνθρωπο να σουτάρει. Και αυτό δεν το βλέπει μόνο στον Άρη. Το Σιώπη σουτάρει, όχι αρκετά, αλλά σουτάρει. Βλέπει ένα σούτ έξω την περιοχή, ένα δυνατό, ένα ευθύβολο σούτ λίγο, ρε παιδί. Ναι, όντω. Γιατί τώρα μόλις είδαμε Κυριάκο, σε διακόπτω λίγο, το 2-1 Ολυμπιακός με μια σουτάρα προ 10 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή. Σουτάρα. Κοντρόλ με το στήθος και μονοκόμματο σούτ αυτός ο Ντίας και την έστειλε. Ο Ντίας στην Τούμπα τι έκανε. Ο Ντίας στην Τούμπα κοιτούσε τα Περιστέρια, δεν ξέρω τι έκανε.
Λοιπόν, για να πάμε λίγο στο κομμάτι αυτό, πάμε, που είπατε, ναι, για το μεσοεπιθετικό, που συμφωνώ απόλυτα ότι σίγουρα ότι μετά τον τραυματισμό, την ατυχία που είχαμε τον Γκάμα, νομίζω ότι δεν θα ήταν σωστό να έχουμε να περιμένουμε μόνο τον Γκαρσία να τα κάνει όλα στην επίθεση, να σκοράρει αυτός, να κάνει τις προσπάθειες, και νομίζω ότι κάποια στιγμή που είχε την καθίζηση σε απόδοση ο Γκαρσία, ήταν αυτό το κομμάτι, επειδή είναι και νεαρής ηλικίας, δεν έχει πολλές... Δεν πιστεύω, κουράστηκε κιόλας. Λοιπόν, θα πρέπει σε εκεί το κομμάτι να βοηθάνε και τα υπόλοιπα παιδιά. Νομίζω τώρα ότι αυτό το κομμάτι υπάρχει. Δηλαδή βλέπει ότι θα κάνει προσπάθειες ο Λάρσον, θα κάνει ο Τόνσο, θα κάνει ο Φετβατζίδης, ότι εκείνη, αν και το παιδί παίζει σε διαφορετική θέση, προσπαθεί πάλι και αυτό και να βοηθήσει. Τρέχει πολύ. Εντάξει. Άρα θα πάρουμε και τα γκολ και τις φάσεις και από τα υπόλοιπα παιδιά. Ναι, αλλά αυτό που λες όμως, Κυριακό, να έχουμε πλουραλισμό στην επίθεση. Είπες σε όλους τους παίκτες να μπουν τους μεσοεπιθετικούς και δεν είπες ένα σεντερφόρ. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η ομάδα κακώς δεν πήρε σεντερφόρ. Ναι, νομίζω ότι ένα σεντερφόρ χρειαζόταν και ένα δεξιμπακ. Ίσως αυτές οι δύο προσθήκες. Εγώ θα πω και ένα ψηλό αμυντικό χαφ. Ναι. Γιατί στην ομάδα και λείπει εκεί, και το ύψος. Και εκεί χρειαζόμαστε λίγο δραστημένα. Ο Μπάσα δεν έχει δώσει. Ενώ ξεκίνησε πολύ καλά στην αρχή, εμένα μου έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις. Δεν μου άφησε πολύ, τόσο πολύ, να έχει στο ανασταλτικό του κομμάτι, το περίμενα λίγο πιο δυνατό, πιο. Πιο σκληροτράχυλο, λες. Γιατί και το βιογραφικό του, το βιογραφικό του έλεγε τέτοια. Υπήρχαν αυτά τα στοιχεία στο βιογραφικό του, ότι είναι πιο τσαμπουκάς, πιο μπρουτάλ, ας πούμε, στο παιχνίδι του. Φάνηκε σε ένα-δύο παιχνίδια, όχι τόσο πολύ. Θέλουμε κάποιο στυλ παιχτών εκεί, Ζάχομο, στο κέντρο, σε στυλ Νάτσο Γκαρσία, σε στυλ ναυτή. Τέτοιου παίχτε που έχουν και το. Που είναι η βάση, επειδή μου, τη ομάδα, ότι η καρδιά τη ομάδα είναι ο αμυντικό χαφ. Δίνει και άλλη προσωπικότητα στην ομάδα, ανεβάζει με το δυνατό του παιχνίδι ακόμα περισσότερο τους υπόλοιπους παίχτες. Βέβαια έχει δίπλα του το Σιώπη, ο οποίος και στην κακή του μέρα τρέχει για δύο, έτσι. Ναι, δηλαδή, το μόνο τέτοιο είναι ότι δεν μπορεί να βοηθήσει καθόλου στον αέρα, δεν μπορεί να διεκδικήσεις εκεί που είναι λίγο το προβληματάκι μας και σαν στημένα ή στις μεγάλες πάσες όταν θα γίνουν από πίσω στον άξονά μας. Εκεί το μόνο αυτό το κομμάτι του, στα υπόλοιπα, δίνει πολύ μεγάλες βοήθειες με την ταχύτητά του σαν στόπερ, όταν θα γυρίσει προς τα πίσω. Στις πιέσεις το κάνει στην μπάλα επάνω πάρα πολύ ταχύτητα. Και νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει και περισσότερο, γιατί το έχει το παιδί αυτό. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι κάποιοι νομίζουν ότι δεν είναι καλός οργανωτικά με τις πάσεις του. Αλλά δεν το ξέρω το παιδί από μικρή ηλικία, αυτό τον έβλεπα. Ακόμα την ΚΑΠΑ 20 Ολυμπιακού που έπαιζε. Έχει και αυτό το παιχνίδι και μπορεί να το μας βοηθήσει και αυτό το κομμάτι. Αρκεί να έχει τις καλύψεις από τον Μπάσα, όταν θα ανέβει αυτός να πιέσει και ψηλά, να τον βοηθάει ο Μπάσα στις καλύψεις στο τραζίο, στο παιχνίδι, στην άμυνά μας. Και σου είπα για το Σιώπη, γιατί έρχεται το επόμενο παιχνίδι που μπορεί στο μυαλό των συνοπαδών μας, έτσι όλων των Αριανών, να είναι ένα εύκολο παιχνίδι, που μόνο εύκολο εγώ λέω ότι δεν θα είναι. Είναι το παιχνίδι με τον Πανιούνιο, το οποίο ο Σιώπης θα λείπει διότι είναι τιμωρημένος. Δηλώθηκε σε αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω αν το ήξερες αυτό. Ναι, το δηλώθηκε σε αυτό το παιχνίδι να απουσιάζει ο Σιώπης, άρα αναγκαστικά και εμείς το δίδυμο στα χαφ, στα αμυντικά, θα είναι ο Ματίγια και ο Μπάσα. Φυσικά, θα πέσει ο Ματίγια, γιατί είναι θετικό μέσα στην έδρα μας. Και θέλω παραπάνω πράγματα για το Ματίγια. Δεν ξέρω, είναι λίγο soft, ξέρει να κρατάει την μπάλα, να μοιράζει παιχνίδι. Γλυκό πόδι, γλυκό πόδι, γλυκιά σέντρα. Ναι, έτσι. Έχει καλά στημένα. Έχει καλά στημένα, αυτό μας το έχει δείξει. Θέλω λίγο παραπάνω. Μπορεί το παιδί να βοηθήσει παραπάνω αυτό, πιστεύω. Όντως. Στο χώρο του κέντρου. Όντως. Και έρχεται ένα παιχνίδι, όπως σου είπα πριν, τα τρία ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό εκτός και ενδιάμεσα με την ΑΕΚ. Και πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε. Ναι, είναι ένα παιχνίδι που πρέπει. Διότι ανέβηκαν και οι προσδοκίες πλέον μετά και τα διπλά στην Ξάδη και στην Τρίπολη, έτσι. Νομίζω για να μετρήσει εκτός έδρας νίκη πρέπει να κερδίσει τον Πανιόνιο. Η δάλωση εκτός έδρας νίκη είναι σαν να μην την έκανες. Πάντα αυτό συμβαίνει. Ότι όταν κάνεις ένα καλό αποτέλεσμα εκτός έδρας μια νίκη, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει το επόμενο μάτς για να μετρήσει αυτή η νίκη. Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό. Ξέρω ότι πας με καλή ψυχολογία, γιατί η βαθμολογική μας θέση είναι πάρα πολύ καλή. Πας και με άλλη ψυχολογία και στην Τούμπα και στα υπόλοιπα μάτς. Και εκεί θα μετρήσουμε λίγο, θα δούμε τις δυνάμεις μας. Ακριβώς. Το τι έγινε στο δεύτερο γύρο, πόσο η ομάδα έχει δυναμώσει. Πιστεύω ότι είναι διαβασμένη. Στα σύν θα βάλω στον Παντελίδη Ζάχομαι ότι η ομάδα ίσως είναι πιο διαβασμένη, ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Καλά, ξέρει τις αντίπαλους παίκτες, ξέρει τις αντίπαλες ομάδες, ξέρει τις τακτικές που ανά πάση στιγμή μπορεί να αλλάξει ο προπονητής. Σε αυτό το κομμάτι είμαστε πιο διαβασμένοι. Παίζει και λίγο πιο συντηρητικά, έτσι,
Ορίστε. Παίζει και πιο συντηρητικά λίγο ο Παντελής. Όχι, συντηρητικά θα το έλεγα Παντελή. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ θυμάμαι σε κάτι παιχνίδια. Χτυπήσαμε μπροστά, κάναμε και το φόρτσε την από την αρχή, πιέσαμε αρκετά ψηλά από τα πρώτα λεπτά. Αλλά, δεν τους αφήσαμε. Τα μπακ, ας πούμε, ειδικά, σας δώσω ένα παράδειγμα με την ΑΕΚ που μας διασύρανε τότε με τον Μπάσα, ας πούμε, σαν στόπερ. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο Παντελίδης παίζει λίγο πιο συμμαζεμένα. Πιο σφιχτό. Ναι, πιο συγκρίσει με, ναι. με τον Ερέρα, ας πούμε. Ναι, και ίσως αυτό το παιχνίδι ταιριάζει περισσότερο στην Ελλάδα. Ναι. Είναι πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα, ας πούμε. Έτσι. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Λοιπόν, και θα έλεγα ότι θα μετρήσουν λίγο δυνάμεις μας σαν ντέρμπι. Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ καλύτερο πρόσωπο, θα έρθουν και τα παιδιά όλα. Είναι σημαντικό ότι το ρόστερ μας έχει ανεβάσει τον αριθμό και σε ποιότητα. Ο προπονητής μπορεί να δει στον πάγκο και να πάει στη στιγμή να αλλάξει πράγματα. Αυτό είναι στα θετικά για το δεύτερο γύρο. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, Ζάχο. Πρέπει ο κόσμος που είναι, δεν το συζητάμε, η βοήθειά του είναι απίστευτη όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμα περισσότερο τώρα ο κόσμος να πάει κοντά στην ομάδα μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Η αγάπη της ομάδος δεν είναι μόνο για τα καλά αποτελέσματα και τις νίκες. Είναι στα δύσκολα. Εκεί φαίνεται περισσότερη αγάπη που πρέπει να έχει ο κόσμος. Εκεί πρέπει να έχει την παρουσία του. Πρέπει να έχουμε πάνω από 15.000 την Κυριακή, να γεμίσει το γήπεδο. Πιστεύω, έτσι, πραγματικά να νιώσουν τα παιδιά, γιατί ένα διάστημα το είχα παρατηρήσει και δεν μ' άρεσε. Θέλω Ζάχο, να το τονίσω αυτό το πράγμα. Γιατί είστε μέσα από τα παιδιά που είστε κοντά στους πυρήνες των φιλάθλων και ειλικρινά αυτό που έγινε στο μάτς με τη Λαμία ήταν με στεναχώρηση υπερβολικά. Οι αποδοκιμασίες λες και... Ναι, οι αποδοκιμασίες στο τέλος. Όταν τα παιδιά πήγαν να χαιρετήσουν, είτε και στη Λιβαδιά που πήγαν να χαιρετήσουν και τους αποδοκιμάζανε, έπρεπε να δείτε τα πρόσωπα των παιχτών, το τι απογοήτευση ένιωθαν, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι πραγματικά ότι πρέπει να είμαστε πάντα με το συγχωροχάρτη και όλα να τα συγχωρούμε, έτσι. Ναι, αλλά εσείς περάσατε χειρότερα πράγματα. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Περίμενε, Κυριάκο. Αυτό ήθελα να πω. Να τελειώσω, Παντελή, να τελειώσω λίγο για να μου πεις ότι θέλεις. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι, δηλαδή ανά πάσα στιγμή βάλει ένα γκολ ομάδα και το γιουχάρισμα κατευθείαν, είναι πολύ δύσκολο το να αλλάξει την ψυχολογία των παιχτών. Είδατε τώρα με τις συνεχόμενες νίκες. Έκανε και μια δήλωση ο Παντελής, αν θυμάστε, ότι για πρώτη φορά ένιωσα μέλος της ομάδος. Ναι. Δεν ξέρω αυτό γιατί δεν το τόνισε κανένας ότι εννοούσε ο Παντελής. Εντάξει, γιατί και αυτός έφαγε, να μην κρυβόμαστε, Μπινιλί, λοιπόν, και στο μάτς με την... και στη Λιβαδιά και στο... Και είδαμε τώρα ότι πραγματικά αυτές οι νίκες μας φέρανε σε ένα σημείο έτσι όπως πρέπει να ήταν όλη τη χρονιά η ομάδα. Δηλαδή με τον κόσμο, στα δύσκολα και στα δύσκολα αποτελέσματα. Ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα έρθουν. Εγώ το είχα πει από την αρχή ότι κάποια στιγμή, παιδιά, θα έρθουν και άσχημα αποτελέσματα στην ομάδα. Εκεί πρέπει να είμαστε δυνατοί, εκεί πρέπει να στηρίξουμε τους παίχτες. Τις επιλογές που έκανε, τον Καρυπίδη, τον Διαμαντόπουλο, τον εκάστοτε προπονητή που έχουμε. Αυτούς έχουμε. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε κάθε εβδομάδα με ένα άσχημο αποτέλεσμα πάντα προπονητή, είτε διεθνικό διευθυντή. Αυτούς πρέπει να τους κάνουμε. Για να έχει πάντα τέτοιο. Τώρα... Υπάρχει στήριξη, λες. Βέβαια, Κυριάκο, ένα αυτό και από το στόμα μου το πήρε εδώ ο μπράδερ σου, ότι στη δικιά σου εποχή. Υπήρχαν πολύ χειρότερα καλά πράγματα από αυτά, έτσι. Καλά, άστα. Τα ξέρεις εσύ πολύ καλύτερα. Εμείς τα ζούσαμε απ' έξω. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν μιλούσαμε. Και απ' την άλλη, για να ολοκληρώσω την ερώτηση, και απ' την άλλη, έγινε αυτό που έγινε δικαίως αδίκως στο μάτς με τη Λιβαδιά και είδες ότι μετά από εκεί, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Όχι, ξεχνάει. Ότι η ομάδα άλλαξε πρόσωπο άρδιν. Μαζί σου το ξέρω ότι ο κόσμος ανά πάσα στιγμή και πήγε καλής παίκτης στη δίκη. Θα πάρει το χειροκρότημά σου όταν θα κάνει μια νίκη, όταν θα δει μέσα. Δεν είναι άδικος ο κόσμος. Η ομάδα δεν είναι άδικος, το ξέρει ο κόσμος. Δεν το συζητάμε, δεν το λέω γι' αυτό. Αλλά εγώ έλεγα, κατάλαβες, για όλη την ψυχολογία. Ναι, ναι, σωστό. Το εγώ πόσο είμαι... μπορεί να είναι πούμερα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Συνέχεια του τέτοιου, μόνο αυτό γι' αυτό, κατάλαβες. Ούτε χειροκρότημα μετά από ήτες, ούτε γιούχα μετά από. Δηλαδή, χάσαμε από τον Μπάου και χειροκρότημα για μένα ήταν ανεπίτρεπτο. Ναι. Ούτε τώρα τα μπινελίκια μετά. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι, πιστεύω, τα δύο άκρα. Έτσι ακριβώς. Πιστεύω είναι τα δύο άκρα. Κάτι θέλω να. Όχι, απλά αυτό που ήθελα να πω πριν είναι ότι επειδή εγώ τότε πιτσιρικάς που πήγαινα στο γήπεδο. Ήσουν και πιτσιρικάς κάποτε. Τότε δεν είναι. Και τώρα είμαι. Στο γήπεδο όταν πήγαινα τότε, ξέρω εγώ, θυμάμαι τα μπινελίκια και τα κυνηγητά που τρώγατε εκείνη την εποχή, δεκαετία 80, ήταν. Δεν θα πω όνομα. Θυμάσαι με το μάτς με τη Ρόδο που με χάσατε με τον Μπαμπά, που κυνηγούσαν έναν παίχτη, να πούμε,
Χάσαμε την Ευρώπη. Από τη Ρόδο χάσαμε την Ευρώπη και. Την πεσμένη Ρόδο. Και με παρατήσατε να έρθετε για να σα το πω. Το πρώτο μάτι, η πρώτη μου συμμετοχή του Άρη. Δηλαδή, αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι, σοβαρά. Ναι, το πρώτο παιχνίδι. Είναι το μάτι για να πούμε, γιατί μα ακούνε και. Εντάξει, και οπαδοί άλλων ομάδων, δεν είναι μόνο Άριανοι, έτσι. Είναι το παιχνίδι που τελευταία αγωνιστική ο Άρης παίζει με την πεσμένη Ρόδο. Όχι, όχι, δεν ήταν τελευταία αγωνιστική. Δεν είναι προτελευταία. Ήταν τις τελευταίες, ήταν τις τελευταίες. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν τελευταία, εντάξει, προτελευταία. Όχι, όχι, όχι. Ζάχο, ωραία, ήταν δεν ήταν, όχι. Ωραία, χάσαμε από τη Ρόδο την πεσμένη. Και η Ρόδο ήταν πεσμένη, ήταν για μπάνια. Ναι. Και εδώ έγινε το 0, είχαμε χάσει απίστευτες ευκαιρίες. Και χάσαμε την Ευρώπη και βγήκε ο ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά, εκείνη τη χρονιά, έτσι. Ορίστε. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει βγει στη θέση μας. Αν δεν θυμάμαι καλά. Και εγώ δεν το θυμάμαι. Εγώ νομίζω ο ΠΑΟΚ είχε βγει στη θέση μας. Για να το κλείσουμε αυτό για το θέμα που είπες για τα προηγούμενα χρόνια που είπε ο Παντελής. Να σου πω όμως ότι υπήρχε άλλη γαλούχηση στους παίκτες, δεν ζάχω. Ναι. Δηλαδή τι εννοώ. Βγήκαμε τόσα παιδιά από τα σπλάχνα της ομάδας, από το εφηβικό, από το ερασιτεχνικό. Ζούσαμε, ήμασταν, μαλώναμε τότε ποιος θα πάει ούζο και να βλέπαμε τα μάτσα όλα μέσα στο γήπεδο. Άλλες εποχές και... Εμείς δηλαδή είχαμε αυτή την καρδιά του Αριανού, ένα συνδυασμός φιλάθλου και παίχτη. Ναι. Και ήμασταν δυνατοί από τότε. Εμείς πιστεύω ότι εκείνη η φουρνιά, ξέρω ότι από τη φανταστική φουρνιά τότε το 79 που κάνε τα όρια στην Ευρώπη, εκεί μετά το, δυστυχώς μετά το Μπαράζ, που για μένα ήταν κομβικό παιχνίδι αυτό το ότι δεν πήραμε το πρωτάθλημα, γιατί τα επόμενα χρόνια η ομάδα αν έπαιρνε το πρωτάθλημα θα ήταν μια ομάδα σε άλλες βάσεις, έγινε η ανανέωση και ήρθαμε από πίσω εμείς, οι οποίοι μια φουρνιά πάρα πολύ καλή, γιατί ήμασταν πέραμε τα πρωταθλήματα των αστεχνών και του εφηβικού σε όλη την Ελλάδα άρδιν για τετραετίες, πενταετίες. Δηλαδή μιλάμε για τον Δημητριάδη, τον Οικονομίδη, εγώ, ο Σαμόλης, ο Μπουγιουκλής, ο Παπαδόπουλος, ο Κατσάωνης ήταν λίγο πιο μπροστά ο Αλέκος. Ο Μαλές. Ο Μαλές ο Χρήστος. Ήταν όλη η φουρνιά εκείνη, είχε γίνει κατευθείαν επαγγελματίες και ήμασταν γαλουχημένοι και δεν είχαμε πρόβλημα μέχρι και σε αυτή την, θα έλεγα, λίγο ακραία και τραβηγμένη προσπάθεια του φιλάθλου να σε πιέσει με αυτό το δύσκολο και απότομο τρόπο, κατάλαβες. Ναι, εμείς χάναμε τα παιχνίδια, δεν βγαίναμε από το σπίτι μας. Πηγαίναμε μόνο προπόνηση και λέγαμε να στείλουμε το άλλο το μάτι για να κερδίσουμε. Να πατήσουμε, είχαμε αυτό το πιστεύω μέσα μας με τις συνθήκες, έτσι. Δεν είχαμε γήπεδα να προπονηθούμε. Ναι, τώρα είναι το σύστημα Μπόσμαν, είναι τώρα. Είναι το σύστημα Μπόσμαν. Σε όλα τα γήπεδα του νομού Θεσσαλονίκης είχαμε ένα χαριλάο το οποίο το πόδι όλων ήταν σαν ξέρα. όχι τώρα όπως είναι το γήπεδο Χόρτο. Οι συνθήκες ήταν, δεν είχαμε οικονομικά, δεν είχαμε πρόβλημα, δεν πέραμε χρήματα καθόλου. Πιο ερασιτεχνικά ήταν, να μην το πούμε έτσι. Πιο ερασιτεχνικά τα πράγματα. Συνέστημα πιο πολύ. Ναι. Συνέστημα πιο πολύ και λιγότερο επαγγελματισμό αργότερα. Έτσι. Γι' αυτό λέμε έτσι, και το 79-80 και το πρώτο. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά γιατί υπάρχει το σύστημα Μπόσμαν. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε. Τότε ήταν μόνο δύο ξένοι. Αναγκαστικά τώρα θα παίζουν και άνθρωποι και παίχτες από την. Από τις ακαδημίες. Και να συμπληρώσω γι' αυτό, είναι ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά πονάει. Θέλω η ομάδα αυτή, η οποία ήταν πρωταθλήτρια στο κομμάτι το να βγάζει παίχτες από τα σπλάχνα της, πρέπει να δούμε λίγο και το κομμάτι αυτό, να βγάζουμε παιδιά από κάτω, από την αριανή οικογένεια, που θα γουστάρουν τη φανέλα, θα την πονάνε. Και πραγματικά θα ήθελα εγώ ο κορμός της ομάδας να είναι πάντα από Έλληνες παίχτες. Και φυσικά δεν θα θέλουμε και τους καλούς ξένους, δεν το συζητάμε. Απλώς δεν θέλουμε τους μέτριους. Αυτοί οι οποίοι μέτροι παίχτες είναι χειρότεροι από τα παιδιά που θα μπορούσαν να ανεβούν από τις ακαδημίες από κάτω. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο. Τίποτα. Τι να ρωτήσω, το βλέπω κάθε μέρα. Το βλέπω και τα λέμε κάθε μέρα. Κυριάκο, πώς έμπλεξες με αυτό τον άμπαλο, ρε Κυριάκο. Αλλά δεν ήταν και επιλογή σου, να σου πω την αλήθεια. Αδελφός είναι. Ρώτα τον Κυρμίμη, τι να σε πω. Ο Παντελής ξέρει ότι έχει τρέλα μέσα του. Κίτρινο αίμα έχει, τρέλα για τον μπάσκετ, τρέλα για τον ποδόσφαιρο. Όντως. Αλλά το λέω όμως και αυτός ότι πρέπει να είναι, πρέπει η αριανή οικογένεια να είναι τέτοιο. Ο καθένας που έχει τη δικιά του άποψη. Έτσι, έτσι. Πρέπει να τα βρίσκουμε όμως, Δερζάκου. Να έχουμε να είμαστε αυτό μέχρι το σημείο. Περιγράφεις. Διαβάζω και στο Facebook, μπαίνω και στις σελίδες. Και δεν μου αρέσει αυτά που είσαι, μεταξύ είσαι τους. Και νέος στο Facebook εσύ. Τώρα και νέος εγώ. Είσαι, στα 55 μου πάω στα 55 και τώρα έκανα Facebook. Ναι. Είσαι τυχερός να σου πω, διότι αν έβλεπες και τα προηγούμενα χρόνια και τις χρονιές που δεν ήταν καλές όπως περιέγραψες, ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Και αυτό που περιγράφεις τώρα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην οικογένεια του Άρη. Δηλαδή ότι η αντίθετη άποψη, ξέρω εγώ, να μην πω ποινικοποιείται, το βλέπουμε κάπως διαφορετικά. Έτσι. Ναι. Μα,
το βλέπουμε. Θέλουμε η δικιά μας άποψη να είναι η σωστή. Δεν μπορούμε καλά να καλά αποτελέσματα όταν θα μπουν στο τραπέζι πολλές διαφορετικές απόψεις. Πολλά έτσι. Πράγματα, πάντα με την καλή διάθεση. Ναι. Και πάντα έτσι να το βλέπεις. Και να μην βλέπουμε τον άλλο που έχει διαφορετική άποψη σαν εχθρό, έτσι. Εγώ θέλω ο κόσμος του Άρη να είναι συσπηρωμένος όπως αυτό το κομμάτι που θα το δείξει, θα το δείχνουν για πάντα σε όλο τον κόσμο το ταξίδι που κάναμε στην Αθήνα, το 26.000 κόσμος, που ήταν, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα ποτέ. Αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχει στον κόσμο του Άρη για να έρθουν κάποια στιγμή επιτέλους τα αποτελέσματα που θέλει για αυτός. Πρέπει αυτή, κοίταξε να δεις, αυτοί οι καυγάδες και αυτά που γράφονται στο Facebook και γενικά και στα ραδιόφωνα, θεωρώ πηγάζει από αυτό που λέγαμε πριν λίγο. Ότι είναι ο κόσμος έχει αγανακτήσει, ο κόσμος θέλει να δει μια χαρά. Θέλει να δει μια χαρά. Και έχει μπουχτίσει ο αυτό κόσμος. Αυτό πήγα να πω και εγώ. Είναι συνάρτηση. Άμα όλα ήταν καλά, πέραμε πρωταθλήματα, κύπελα. Βλέπαμε μπάλα, δεν πέφταμε κατηγορίες και αυτά εδώ πέρα. Μεγάλο μέρος. Θεωρώ ότι δεν θα υπήρχαν αυτά τα προβλήματα. Μεγάλο μέρος της γκρίνιας είναι αυτή η κακά. Σίγουρα όταν δεν έχει χαΐρι. Πώς θα γίνει. Έχουμε δει τρεις υποβιβασμούς. Δεν μπορεί, αυτό που λέω συνέχεια, Κυριάκο, δεν μπορεί μια ομάδα σαν τον Άρη και με τους κανόνες που λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί λίγο πολύ ξέρουμε πώς λειτουργεί, να είναι πέντε δεκαετίες μακριά από τίτλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Κάτι δεν κάνουμε κι εμείς σωστά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μας. Να είσαι καλά και εγώ. Να είσαι καλά και υπομονή με αυτό, να τι να σου πω άλλο. Υπομονή. Για κανονίσουμε. Και εσύ το ίδιο. Και εγώ άλλη μια ώρα τον έχω. Για 6 μήνες θα γλιτώσετε. Ευτυχώς, μην μας αφήσει ούτε φωτογραφία. Λοιπόν, να είσαι καλά, Κυριάκο, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε για πάνω από μισή ώρα έτσι τον Κυριάκο τον BBC, μας έδωσε τα φώτα του, είπε την άποψή του εδώ στον αέρα της πόλης. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά θα ανοίξουμε και τις γραμμές, θα πούμε εδώ και με τον Παντελή 2-3 πράγματα και για το επόμενο παιχνίδι, θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα και φυσικά το 2310-287 και 3 οχτάρια θα είναι δικό σας, όπως και το 6945-287 και 3 οχτάρια. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερ 107,4 βρισκόμαστε. Με ακούσματα της πιο γλυκιάς κιθάρας του κόσμου. Δεν υπάρχει αυτή η κιθάρα. Δεν υπάρχει αυτή η κιθάρα. Ποιος είναι στην κιθάρα για πέρα. Ο τεράστιος Μαρκ Νόφλερ. Μπράβο. Και ξέρετε, αυτό που κάνει, αυτόν τον ήχο που ακούς, ναι. Δεν έχει πένα. Αυτό λέγεται picking. Ναι, με τον νύχι. Με τον νύχι. Έχει μεγάλο νύχι ο Μαρκ. Δεν το καθαρίζει. Δεν το καθαρίζει, το είδα πολύ τέτοιο. Λοιπόν, 23-10-287 και 3 οχτάρια, 69-45-287 και 3 οχτάρια. Έχουμε ένα φίλο μου, είπες Γιάννη, στην αναμονή τον είχαμε. Αν υπάρχει θα τον ακούσουμε για να μην περιμένει άλλο. Καλησπέρα. Δεν περίμενε. Λογικό. Καλησπέρα φίλε. Δύσκολα. Εντάξει. Μου είπες ότι περίμενε κανένα δεκάλεπτο. Λογικά. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι βραδιά, επαναλαμβάνω, UEFA. Έχουμε, θα πω τα αποτελέσματα, στο 58 λεπτό βρισκόμαστε. Γαλατά Σεράι Μπενφίκα 1-1. Κράσονταρ Λεβερκούζεν 0-0. Λάτσιο Σεβίλη 0-1. Μπάντε Μπορίσοφ Άρσεναλ. Τι είναι Άρσεναλ. 1-0. Ολυμπιακός Δυναμό Κιέβου 2-1. Ραπίτ Βιέννης Ίντερ 0-1. Ρεν Μπέτις 3-1. Και Σλάβια Πράγας Γκένκ 0-0. Αυτές είναι οι αναμετρήσεις που είναι σε εξέλιξη. Στο 58 με 51 το λεπτό βρισκόμαστε. Δύο γκολ θέλουμε. Βάλε δύο γκολ. Ένα Κράσονταρ και ένα Λεβερκούζεν. Γκολ το θέλουμε. Δεν γίνεται. Έλα, εντάξει. Θα μπουν, λες. Μην πέταξε κανένα γυαλί πάλι. Όχι. Εντάξει. Πέταξα μία φορά τα γυαλιά, ρε φίλε. Εντάξει. Κάτι είχε γίνει και έχασα ένα στοίχημα. Τι έκανε. Ότι σε λέω. Και άμα μπει γκολ. Και άμα μπει γκολ, πώ θα μπαίνει γκολ. Και μπαίνει γκολ. Πώ δεν σου δώσα μία. Τα γυαλιά. Στο 90. Α, ναι, που δεν ήθελα να μπει γκολ. Δεν ήθελα να μπει γκολ. Όλο το πιάνω. Ήταν 89. Ναι. Και λέω να μπει γκολ και μπαίνει γκολ. Και παίρνει τα γυαλιά. Ναι, εντάξει. Ο κόσμος με ακούει ήρεμο τέτοιο, μεγάλο τσάτιλα. Και με τσατίζει τακτικά BBC. Θα σου κόψω το ρεύμα καμιά μέρα. Γιατί σε τσατίζω. Έτσι, με τσατίζει τακτικά BBC και μία μέρα θα σου κόψω το ρεύμα και μετά θα εξαφανιστώ. Διότι είσαι και λίγο τάικ βοντό τέτοιο, ζύου, ζύτσου τέτοιο. Με φίλους δεν μαλώνουν. Με φίλους δεν μαλώνουν. Άρα μπορώ να σου δώσω μια μπουνιά καμιά φορά. Δώσει. Θα σου δώσω. Δεν θα χαλάσω. Θα σφιχτώ λίγο και θα χαλάσω. Δεν θα χαλάσω και πολλά πράγματα από τη φάτσα σου, οπότε. Τι, να σου δώσω, δεν δώσω. Λοιπόν, θέλω να μου πριν περάσουμε σε αυτά, γιατί το λέμε. Πες τι έγραψε ο φίλος μας, ο Μπουγάτσα, άμα ακούς την εκπομπή, γράφει μήνυμα. Μαϊντανέ, ράδιο πάλι, χαχαχα. Κανόνισε πάλι να μιλάς για Κούπερ. Αντιδραστικέ.
θέλω να περιγράψεις πριν πάμε στο. Πριν πούμε έτσι ένα-δύο πραγματάκια, και αν υπάρχει κάποιο φίλο θα τον ακούσουμε. Επαναλαμβάνω, 23-10-287-3-8. Θέλω να περιγράψεις στον κόσμο τη σκηνή, γιατί το είπαμε και με τον Τάσο εδώ ότι θα το πούμε αυτό το πράγμα. Έπρεπε να ήταν και ο Τάσος εδώ. Δεν πειράζει. Θέλω να περιγράψεις τη σκηνή. Έχουμε προκριθεί στο τελικό. Με... Είμαστε. Είναι τελικός, τελικό. Το ημιτελικό και πάμε τελικό για ΟΑΚΑ. Για ΟΑΚΑ είναι για Καφτατζόγλου. Πηγαίνουμε στα αθλητικά νέα να κάνουμε εκπομπή πριν τον τελικό με τον Παναθηναϊκό. Ήμασταν εγώ, Μπουγάτσας και δύο-τρεις Αριανοί ακόμα. Εσύ ήσουν με το μηχανάκι και. Είχα το μηχανάκι, είχα το σκούτερ, τον είχα από πίσω. Τον είχε από πίσω. Και χτυπάει στο τέλος. Ναι. Και χτυπάει το τηλέφωνο, το είχα στην τσέπη να πούμε. Ναι. Είχε καλό καιρό. Και το απαντάς ενώ οδηγείς. Βλέπω να πούμε, είναι ένα παλικάρι ο οποίος είναι ΠΑΟΞης light. Ναι. Και είμαστε, είναι κοινός μας φίλος. Ήταν και φαντάρος με τον. Καλή του ώρα είναι στην Αμερική το παιδί. Ναι, ναι. Και έπινε καφέ στο Κόσμος. Ναι. Το σηκώνω, προλαβαίνω να το σηκώσω, ξέρω εγώ, με το ένα το χέρι εκεί στο φανάρι. Έλα ρε μπίμπι, μιλάει κάπως έτσι ο Θόδωρος. Ξέρεις που πίνω καφέ, στο Κόσμος. Λέω, και δίπλα μου είναι λέει ο Κάλβο. Ποιος Κάλβο, Τόνι Κάλβο. Ο Κάλβο, ναι. Μπουγάτσα, πίνει καφέ ο Θόδωρος ρε, με τον Κάλβο. Πίσω είναι ο Μπουγάτσα στο μηχανάκι. Δώσ' τον να τον μιλήσω, δώσ' τον! Το ναι. Πάρε στο μηχάνημα. Λες εσύ, δώσε τον Κάλβο. Δώσε το τηλέφωνο λίγο στον Κάλβο, θέλω να τον μιλήσει ο Μπουγάτσας. Ναι. Δίνω το τηλέφωνο στον Μπουγάτσα και έχει σηκωθεί ο Μπουγάτσας, έχει πατήσει τα παταράκια. Ναι. Σηκώθηκε και όρθιος. Ναι. Τόνι, Τόνι, can you hear me, Τόνι? I love you, I trust you. If you break the cup, I want to close my eyes forever, Tony. Παιδιά, το έχω ακούσει 1500 φορές από τον BBC. Κόντεψα να πέσω από το μηχανάκι, ρε. Θα φεύγαμε φέτα. Ο Κάλβο τι είπε? Ο Κάλβο λέει, μετά ρώτησα τον Θόδωρο τι είπε. Λέει, τρελός είναι αυτό. Δεν τον ήξερα ακόμα. Βέβαια, και ο Κάλβο δεν ήταν και πολύ ποδοσφαιριστής. Ήταν. Πεχτάρα ήταν. Ταλέντο είχε αστήρευτο. Αλλά δυστυχώς τα νυχτοπερπατήματά του και οι ιστορίες που έχουμε ακούσει με πράγματα που έχει κάνει, ειδικά τα βράδια που έβγαινε, γκομενάκια. Και εγώ κομμενάκιας καλά είναι, δεν μας πειράζει. Ξέστη, επειδή τον ίδιο καιρό έπαιζε με τον Βιερίνια, τα ίδια χρόνια. Ναι. Εγώ θεωρώ, άποψή μου, μπορεί κάποιοι παοξίδες να ακούσουν και να πούν τι λέει αυτός. Θεωρώ ότι ο Κάλβο ήταν πιο ταλέντο, ποδοσφαιρικό ταλέντο αυτό από τον Βιερίνια. Αυτό περίμενε σε διακόπτω. Παίζαν την ίδια θέση. Αυτό δεν το λες εσύ, αυτό το είχε πει ο πρόεδρος της Μπαρτσελώνα όταν ήταν στην ΚΑΠΑ, στην μικρή ομάδα της Μπαρτσελώνα για τον Κάλβο. Εγώ λέω την άποψή μου. Το τι είπαν άλλοι δεν ξέρω. Όχι, ο πρόεδρος της Μπαρτσελώνα το πέφτει. Λοιπόν, που λες. Από όχι εδώ, για τον, φυσικά για τον Βιερίνια. Καταλαβαίνεις ότι ένας άνθρωπος, αθλητής, δεν βάζω ποδοσφαιριστής, αθλητής γενικά, όταν κάνει αθλητική ζωή, όταν αγαπάει αυτό που κάνει. Και δουλεύει το ταλέντο του. Το δουλεύει. Ναι. Είναι, γιατί μπορεί να κάνει και να μην το δουλεύει. Να μην δουλεύει. Είναι εντάξει. Δεν κάνει νυχτοπερπατήματα, δεν ξενυχτάει, προπονείται. Το μυαλό του. Βελτιώνεται. Πάει και μπροστά. Παρόλο που ο ένας, άποψή μου, ήταν κατώτερο ταλέντο από τον κατώτερο, άλλο. Κατώτερο, εντάξει, είναι η σχέση. Έτσι, και είδες που έφτασε ο Βιερίνια, που έπαιξε. Έτσι. Και εθνική και Πορτογαλία με τον Ρονάλντο και έκανε και καριέρα στην Ευρώπη. Και στον Πάγο έκανε καριέρα καλή. Έτσι. Έτσι και πήρε και πιο πολλά λεφτά σίγουρα. 100%. Δηλαδή τι να λέμε τώρα. Ο Κάλβο μετά που είχε πάει στην Πάρμα, θυμάμαι καλά, και μετά κάτι Κύπρο, κάτι Σόφια. Πήγε κάτι και Γερμανία, δεν ήταν αίρεση τέτοια. Ο Κάλβο. Συγγνώμη, για τον Βιερίνια. Ο Κάλβο πήγε Πάρμα το Δεκέμβριο. Και Κύπρο και μετά Βουλγαρία. Μετά Σόφια, Σόφια, Κύπρο. Εντάξει, πήρε την κατιούσα. Η καριέρα του έτσι είναι. Όταν έχει στο μυαλό σου στις γκόμενες και στα ξύδια και στα σφινάκια και έφαγε και αρκετές βραδιές ξύλο. Ξύλο. Εντάξει. Έφαγε κάτι χαστούκια, τα έφαγε. Διότι του αξίζαν κιόλας. Γιατί επαναλαμβάνω, έχουμε και φίλους τουλάχιστον στη νυχτερινή Θεσσαλονίκη, αρκετούς που δουλεύουν σε μπαράκια και τα μαθαίναμε τα κατορθώματά του. Αυτός αδείξε τον εαυτό. Τέλος πάντων, να μην πάμε στο παρελθόν. Πάμε λίγο πάνω σε αυτά που είπαμε και να. Α, ναι, ο κύριος. Να μεγαλώσω με Σπυρίδων και να πάνε. Εγώ, ναι, ρε φίλε, με Σπυρίδων και Ναλπάντη και τέτοιο. Και Αλεξιάδη, στο τέλος βέβαια τους πρόλαβα λίγο αυτούς, κύριε Τσαλτίδη. Άρα πρόλαβα... δεν θα μιλάς για ηλικίες, δεν σε παίρνω. Γιατί είμαι 7 χρόνια, 6,5 χρόνια μεγαλύτερος από τον κύριο Τσαλτίδη. Άρα έχω και περισσότερα βιώματα αριανίδικα από τον κύριο Τσαλτίδη, δεδομένο αυτό. Για να μην μας τη λες, 5 χρονών πήγαμε στο κήπεδο. Τσαλτίδη,
Αλλά αυτό ρε φίλε με τον Μπουγκάτσα τέλος πάντων χαρακτηριστικό και όποτε το, και ο τρόπος που το λες πέφτουμε κάτω. Λοιπόν, πάντως αυτά που είπαμε και πάνω Παντελή, στα επόμενα παιχνίδια που έρχονται και ειδικά αυτό το παιχνίδι που είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή στο παιχνίδι που πέρασε, κακά τα ψέματα, ο Άρης κέρδισε και κέρδισε και εύκολα, αλλά πριν το μάτς αν μας έλεγες με στην Τρίπολη ότι ο Άρης δεν θα χάσει, θα λέγαμε εντάξει, καλά είναι, έτσι. Ναι. Δηλαδή και η ισοπαλία ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Με την λογική ότι είχαμε κερδίσει και το πρώτο παιχνίδι και μην ξεχνάμε ότι η Τρίπολη μπορεί να είναι κάτω στην βαθμολογία, αλλά έχει παίξει τα τρία προηγούμενα παιχνίδια, ήταν τα τρία ντέρμπι που εμείς θα τα περάσουμε αμέσως μετά από αυτό το παιχνίδι. Σωστά. Δηλαδή μπορεί να είχαμε διαφορά 8 πόντων, αλλά αν λέμε, όπως έγινε και στον πρώτο γύρο, δεν παίρναμε βαθμό. Δεν πάρουμε βαθμό από τα τρία ντέρμπι και έκανε τρεις νίκες η Τρίπολη, μας περνούσε κιόλας, έτσι. Ναι. Άρα ήταν ένα παιχνίδι που αν μας έλεγες πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ότι θα λήξει χ, πολλοί θα λέγανε καλό είναι. Κοίταξε, ξέρεις, αλλά το επόμενο, για να ολοκληρώσω, το επόμενο είναι ένα παιχνίδι που υπάρχει μόνο ένα αποτέλεσμα για την ομάδα, έτσι. Και αυτό είναι η νίκη. Εγώ δεν το παιχνίδι που το είδα, που με τα δικά μου τα μάτια, ας πούμε. Λες για την Τρίπολη. Την Τρίπολη. Ναι. Θεωρώ ότι έπαιξε και μεγάλο ρόλο το ότι ο Παντελίδης ήταν προπονητής της Τρίπολης. Ναι. Δηλαδή είδα ότι στο πρώτο ημίχρονο τους κατάπιαμε. Δεν μπορούσαν να αναπτύξουν παιχνίδι, να πατήσουν την μπάλα, να κάνουν passing game. Εγώ είδα, ας πούμε, ένα πράγμα. Μετά... Στο δεύτερο κάναμε συντήρηση δυνάμεων, πιστεύω. Και καλά κάναμε. Οι άλλοι λένε, δεν είναι δεύτερο ημίχρονο. Ρε κάτσε, πάρε το ματσάκι τώρα. Τραυματισμούς ότι... έχουμε. Πιστεύω... Γιατί και η ατυχία μας έχει βαρέσει. Πιστεύω αυτό που είπε και ο Κυριάκος, ότι το πρώτο ημίχρονο αυτό και το πρώτο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό είναι τα δύο καλύτερα. Τα καλύτερα 45 λεπτά του Άρη. Δηλαδή, σαν το βάλουμε σαν ένα μάτς, είναι το καλύτερο 90 λεπτό του Άρη. Τα πρώτα 45 με τον Παναθηναϊκό και τα πρώτα 45 με στην Τρίπολη. Και είναι με δύο αντιπάλους, δεν έγινε με τη Λαμία, είναι με δύο αντιπάλους, με δύο καλούς αντιπάλους. Έτσι, τα καλύτερα μας παιχνίδια. Τώρα, οπότε, άμα θες την άποψή μου για τον Άρη, ναι. Γενικά, ας πούμε, μετά τις μεταγραφές που έχουμε πάρει, θεωρώ ότι ο Άρης έκανε πάρα πολύ καλές μεταγραφές. Έκανε καλές μεταγραφές. Είναι καλοί παίχτες. Σε μια μεταγραφική περίοδο. Καλά, τον Τόσο τον ξέρουμε. Το Λάρσον. Σε μια μεταγραφική περίοδο που είναι δύσκολο να βρεις. Να βρεις καλούς. Καλούς παίχτες. Και να μπουν και να προσφέρουν αμέσως. Ναι, ναι. Αυτό θέλουμε εμείς. Δείξανε ότι οι παίχτες αυτοί ήταν ετοιμοπόλεμοι. Εμένα κάποιος. Αυτός που μου άρεσε πάρα πολύ και δεν έχει περάσει τόσο πολύ από τον κόσμο είναι ο Ροζ. Σου άρεσε ο Ροζ. Ναι. Εμένα, να σου πω την αλήθεια τώρα, επειδή τα συζητάμε. Είναι καλό στόπερ. Στο προηγούμενο ματς, στο προηγούμενο με τα Γιάννενα, δεν με πολύ άρεσε. Εμένα μου άρεσε αυτό. Δηλαδή, μου άρεσε. Όχι, δεν είπα ότι ήταν κακός. Πρόσεξε. Δεν ξέρω, έτσι σε μία-δύο φάσεις λίγο λιγορία είδα. Βέβαια, στις συγκεκριμένες φάσεις, να πω ότι για το στραβού το δίκιο, μιλάω για το ματς με τα Γιάννενα, έδειξε λιγορία που δεν ξέρω αν το συζητούσαμε και μαζί. Έδειξε λιγορία και ο Κουέστα, που δεν είναι καλός στις εξόδους από ό,τι φαίνεται, Φίλτατε. Δεν ξέρω αν το έχεις. Δηλαδή, οι δύο ευκαιρίες που έκανε. Στα πιο παλιά παιχνίδια, όχι, δεν μου δείξε ότι δεν είναι. Ναι, δεν βγαίνει εύκολα ο Κουέστα. Αν το παρατηρείς, δεν βγαίνει. Και στα πρώτα μάτσα, απλώς το κάλυβαν αυτό το πράγμα, ας το πω, μια δυναμία που έχει σχετική. Το κάλυβαν οι νίκες μας. Δεν βγαίνει εύκολα σε σέντρες. Δηλαδή, οι δύο φάσεις που έκαναν τα Γιάννενα, ειδικά στο. Στο δεύτερο ημίχρονο εκείνες τις κεφαλιές από το κέντρο της άμυνας μπορεί να είναι ολιγορία και τον center back, αλλά είναι και από αυτές τις έντες που λέμε που θα βγει και ειδικά ένας ψηλός τερματοφύλακας σαν τον Κουέστα, γιατί είναι ψηλός ο Κουέστα, έτσι. Δύο μέτρα είναι. Είναι από αυτές που περιμένουμε να βγει και να, πιάσει την μπάλα με τα δόντια, ξέρω εγώ, να την πιάσει την μπάλα. Πάντως είναι καλός τερματοφύλακας. Είναι καλός τερματοφύλακας. Είναι από τις πολύ καλές επιλογές που είχαμε φέτος. Μία από τις πολύ καλές. Απλά εγώ τι θέλω να πω γενικά για το Ροζ. Ναι, μ' άρεσε ο Ροζ. Άρα σαν... βλέπεις ότι το δίδυμο θα μείνει έτσι ή θα παίξει Βέλεθ με... Ο Βέλεθ δεν βγαίνει από τον Άρη. Δεν βγαίνει. Όχι. Τώρα θα παίζει, πιστεύω ότι η θέση... Αλλά Βέλεθ, Ροζ. Ένας υγιής Βέλεθ πιστεύω θα είναι... Πιστεύω, η άποψή μου είναι ότι ο Σιώπης και ο Βέλεθ είναι οι πιο καλοί παίκτες του Άρη. Αυτή είναι... Για φέτος δηλαδή, που έχουν προσφέρει τα φέτος, περισσότερα. Ναι, από... θέλεις από τέτοιο... απόδοση, πόσο καιρό παίζουν. Γιατί εντάξει, και κάποιοι έχουν σκαπανεβάσματα, κάποιοι ήταν καινούργιοι παίκτες, κάποιοι είναι ξένοι, είναι λογικό. Θεωρώ αυτοί οι δύο παίκτες είναι οι καλύτεροι. Απλά παρεξηγήθηκε τότε με τον γκολ στο δοκάρι που σήκωσε τα πόδια του
Δεν την ακουμπάει και την μπάλα. Είναι λάθος του, βέβαια. Είναι λάθος του, αλλά αν το πάρουμε στις γενικές γραμμές, τα χιλιόμετρα που καταπίνει και το τι κάνει μέσα στο γήπεδο, θεωρώ ότι ο Σιώπης είναι από τους καλύτερους παίκτες του Άρη μαζί με τον Βέρεθ. Είναι οι δύο πιο σταθεροί και πιο καλοί παίκτες. Και σε αξία και σε. Άρα βλέπεις δίδυμο Ροζ με Βέλεθ. Δηλαδή τώρα που επιστρέφει και ο Βέλεθ μπήκε και προχθές. Όχι, δεν λέω ότι ο Ντελιζίσης θα βγει. Πιστεύω ότι ο Βέλεθ είναι αναντικατάστατος. Ναι. Και πιστεύω ότι η θέση θα παίζει αναμεταξύ. Ναι, ρε παιδί μου, λέω ότι δύο, στα επόμενα μάτς, δηλαδή σε ένα μήνα, όταν θα μπει περισσότερο, λες ο Ροζ. Τώρα δεν ξέρω αν τον προφέρουμε και καλά τον άνθρωπο. Τον Ροζ. Μπλε, Ροζ, κίτρινος, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Αυτό που είναι δανεικός, μην ξεχνάμε. Δανεικός είναι. Είναι δανεικός. Είναι ο δεύτερος δανεικός. Ένας είναι ο Μαντέο Γκαρσία και ένας είναι αυτός. Δανεικός νομίζω από τη Λοριάντ. Αν θυμάμαι καλά, από τη Λοριάντ πρέπει να είναι δανεικός. Επίσης κάτι που είχε ακουστεί. Ότι καταρχήν μ' άρεσε ο Λάρσον. Που είπε και με τον Κυριακό, μ' άρεσε το ότι σουτάρει. Ναι. Θέλω σούτρε. Είναι διεισδυτικός και πατάει και περιοχή. Πατάει περιοχή. Δείχνει ότι είναι έμπειρος και αυτός βέβαια σε ένα μάτς δεν ήταν τόσο καλός. Στο πρώτο λες, στη Λιβαδιά. Όχι, στο δεύτερο. Με τα Γιάννενα. Με τα Γιάννενα. Δεν μ' άρεσε πολύ εκεί. Εντάξει, ήταν λογικό, ο άνθρωπος είναι καινούριος, είναι έμπειρος, δείχνει ότι ξέρει μπάλα. Δεν είναι επιπόλαιος. Αυτό το οι Σκανδιναβοί δεν έχουν αυτό το επιπόλαιο. Επαγγελματίες και είναι, είπαμε, τα βασικά τα ξέρουν καλά. Είναι ότι δεν κάνει αυτά τα. Θυμάστε το Σελάντερ που είχαμε, ας πούμε. Ναι. Ήταν ένας πολύ ωραίος παίκτης. Ο Σελάντερ βέβαια. Ναι, ήρθε και μεγάλο στον Άρη βέβαια. Ήταν και μεγάλο. Αυτός 32 είναι. Ρε. Ο 30 στα 31 είναι. 31 είναι ο τέτοιος. Τέλος πάντων. Είχε ακουστεί ότι μπορεί να παίξει σεντερφόρ. Εγώ δεν τον κόβω για σεντερφόρ. Αυτό το είπε ο ίδιος. Ότι παίζει όλες τις θέσεις μπροστά. Ο ίδιος το είπε. Δεν ξέρω. Ναι. Εγώ έλεγα, επειδή τα συζητάμε και λόγω της παρέας και γενικά εδώ πέρα, νομίζω και εδώ πέρα στον αέρα το είπα, ότι εγώ θα τον έβαζα αυτό να στο ματ. Τώρα στην τρίπλα θα τον έβαζα σέντερφορ στη θέση. Ναι, θα τον δοκίμαζα. Με την τέτοια ότι δεν θα έπαιζε, που όντως δεν έπαιξε ο Γιουνές. Ναι. Αλλά προτίμησε πάλι τον Τιγκινί μπροστά και είχε τον Λάρσον, ο οποίος είναι και διεισδυτικός, είναι και γρήγορος. Και πρόσεξε, εσύ πρέπει να τα προσέχεις αυτά και λόγω του Κυριάκου. Βοηθάει και πάρα πολύ πίσω. Γυρίζει πάρα πολλές φορές πίσω και βοηθάει και πίσω. Αυτό σημαίνει ότι έχει και καλή φυσική κατάσταση. Το θέμα είναι ότι έπρεπε να πάρουμε ένα σέντερφορ. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε να πάρουμε. Κάτι το μπακ και το αμυντικό χαφ, ένα σέντερ φόρ να το πάρουμε. Να σου πω κάτι, ο τραυματισμός του Μπρούνο Γκάμα έφερε την ανάγκη, γιατί δεν υπήρχε άλλος παίκτης εκεί πέρα, έφερε την ανάγκη. Εντάξει, έχουμε και έχουμε περιφερειακούς παίκτες. Έχουμε. Εσύ λες ότι θα προτιμούσε ένα. Ότι κοινή είναι η θέση του εκεί. Εγώ το αφήνω αυτό ανοιχτό για την καλοκαιρινή περίοδο και ανάλογα αν ο Άρης, που πιστεύω ότι θα βγει η Ευρώπη, πιστεύω ότι θα γίνει μια κίνηση, όπως φυσικά και στα μπακ. Θα γίνει. Δεν μου είπες για τον Γκόρκουτ, αν σου έχει αρέσει. Ο αριστερός ο μπακ. Δεν τρελάθηκα, αλλά ούτε είπα ότι. Ούτε απογοητεύτηκες. Ναι, νομίζω κάπου εκεί είναι. Είναι ένας θετικός μπακ. Είναι ένας θετικός μπακ που είναι πολύ καλύτερος από τους προηγούμενους. Δεν θέλω να λέω ονόματα κι αυτά. Δεν θες να λες ονόματα, τι θα πει. Εντάξει, τώρα δεν θέλω. Δύο τέτοιους είχαμε, ένας έφυγε. Ναι. Που έκανε τον ποδοσφαιριστή, εγώ το λέω, δεν πειράζει. Ναι, για τους Έλληνες μιλάω. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει ο Μενέντεθ που πήγε, τι έκανε. Ναι. Αφού τους παίκτες τους θεωρώ περαστικούς. Θεωρώ ότι εντάξει, και τα παιδιά πρέπει να λίγο, ενώ έχουν δυνάμεις, πρέπει να δουλέψουν στο θέμα της βελτίωσης, να βελτιωθούν, να οριμάσουν περισσότερο. Βέβαια και η ηλικία τους, ο ένας είναι 27, ο άλλος πόσο είναι. Για ποιον λες, τον Γκόρκουτ? Όχι, για τους Έλληνες. Τζανακάκης και ο Βαλεριάνος. Ναι. Ο Βαλεριάνος δεν είναι μεγάλος, νομίζω. Ο Τζανακάκης δεν θυμάμαι. Και ιδίω νομίζω και στο 25-26 είναι. 27 μάξιμον. Δεν είναι μεγάλο. Ο Γκόρκουτ είναι ένας καλός παίκτης. Απλά δεν είναι αυτός που θα με τρελάνει, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή θα πω τι παιχτάρα είναι αυτή. Όπως είναι, ξέρω εγώ, Ματέο, όπως είναι. Ναι. Οι παίκτες που ανέφερα. Ας του δώσουμε λίγο. Καλά, εγώ δεν λέω ότι βέβαια, είναι ο τέτοιος. Βέβαια μπορεί. Θυμάσαι ότι με τον Μίσελ που γελούσαμε, τον ψηλό, τότε επί Κούπερ. Ναι, έχω πει επί Κούπερ. Ναι. Λέω το όνομα το για να θυμηθείς ποιον παίχτη. Δεν λέω για τον προπονητή. Ναι, να μην το πιάσουμε. Τον άνθρωπο εκεί πέρα. Να μην το πιάσουμε τον Κούπερ. Γιατί ναι, άστο. Ναι. Στην αρχή ήταν αργός, γελούσαμε, λέγαμε τι παίκτης είναι αυτός. Και μετά έγινε. Ναι. Βελτιώθηκε αισθητά. Όντως. Έτσι. Θα περιμένουμε φυσικά. Εντάξει, όχι ότι είναι αρνητικός ο. Είναι σε μια ξένη χώρα ο άνθρωπος.
Είναι και διεθνής από ό,τι ξέρω. Είναι διεθνής, ναι. Άρα δεν είναι τυχαίος. Είπε και ο στόχος μου είναι, λέει, να κληθώ στην εθνική Ουγγαρία τώρα. Δεν μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι είναι κακός παίκτης. Έχει θετικά στοιχεία. Στο ντοπούτο του μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Μετά, όχι ότι είναι αρνητικός, αλλά εντάξει, όχι τίποτα ιδιαίτερο όπως λες. Καλός. Θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει και βοηθάει όντως ήδη. Λοιπόν, να πούμε αυτό και για το. Για το φιλικό που γίνεται Τετάρτη στο Παλέντε Σπορ. Ναι, αυτό το ξεχάσαμε όντως. Ναι. Και ήδη και η Παϊάρης έχει βγάλει το βιντεάκι, το είδες, που μιλάνε οι ποδοσφαιριστές. Ναι, το είδα. Ναι. Είναι για τον φίλαθλο του Άρη, τον Δημήτρη, ο οποίος είχε πριν δύο χρόνια, νομίζω, ένα χρόνο, πόσο χρόνο, ενάμιση χρόνο πρέπει να έχει. Είχε ένα ατύχημα. Και φυσικά θα γίνει το φιλικό και όλα τα έσοδα ανάμεσα στον Ερμή Λαγκαδά και Παλέμαχους, νομίζω. Ή στον Άρη, δεν είμαι σίγουρος. Και όλα τα έσοδα, την Τετάρτη είναι στις 5 η ώρα στο Παλέντε Σπορ, έτσι. Και φυσικά υπάρχει και η ανάρτηση στο, και το βιντεάκι που μιλάνε ποδοσφαιριστές του Άρη και στο τέλος όλοι μας λένε ότι θα δώσουν το παρόν. Και ο κόσμος όσο μπορεί να βοηθήσει, είναι αυτά που λέμε, αυτά είναι και πέρα από ομάδες βασικά. Εννοείται. Δεν είναι επειδή είναι φίλαθλος του Άρη, νομίζω ότι... και στο παρελθόν. Ένα παλικαράκι. Και στο παρελθόν έχουν γίνει ανάλογα πράγματα και έχουν βοηθήσει και ο παδί του Άρη, ο παδί του ΠΑΟ και το ανάποδο και του Ηρακλή. Αυτά νομίζω δεν πρέπει να υπάρχουν, να βλέπουμε παδικά σε τέτοια πράγματα. Και ο ΠΑΟΚ τώρα έκανε μια φιλανθρωπία για ένα παλικαράκι το οποίο έπαιζε στο τέτοιο, στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Εντάξει, όπου μπορούμε, γενικά όπου μπορούμε δεν έχει σχέση με Άρη ΠΑΟΚ, ούτε καν αν είναι φίλαθλος του Άρη, αν είναι πρώην ποδοσφαιριστής, αν είναι πρώην αθλητής κάποιας ομάδας, όπου μπορούμε να βοηθάμε και δίπλα μας, να κοιτάμε και λίγο δίπλα μας, έτσι, να βλέπουμε και φυσικά τι γίνεται και αν μπορούμε, ό,τι μπορούμε έστω από το υστέρημά μας και το λίγο είναι πολύ. Εγώ το λέω συνέχεια αυτό το πράγμα και το λίγο είναι πολύ και σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει έτσι να ευαισθητοποιούμαστε περισσότερο. Και το μάτς της Τετάρτης είναι ένα καλό, μια καλή περίπτωση για το παιδί αυτό, γιατί πρόκειται και για ένα νέο παιδί το οποίο είχε ένα ατύχημα. Να υπάρχει ήδη και από τον επίσημο Άρη. Πάει Άρης δίπλα στο Δημήτρη και στον αγώνα που δίνει. Το μήνυμα της τεχνικής ηγεσίας και των ποδοσφαιριστών της ομάδας μας και το κάλεσμα για μαζική παρουσία στο φιλικό της ερχόμενης Τετάρτης στο Nick Gallis Hall. Θα είμαστε όλοι εκεί και υπάρχει φυσικά και το link με το βιντεάκι που όπως προείπα μιλάνε κάποιοι ποδοσφαιριστές και στο τέλος όλοι μας δίνουν ραντεβού για την Τετάρτη, για το Αλεξάνδριο Μέλαθρο, για το φιλικό που όλα τα έσοδα, επαναλαμβάνω, θα πάνε στο Δημήτρη και στην οικογένειά του φυσικά που περνάνε δύσκολες στιγμές. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, Γιάννη. Έχουμε περάσει ήδη κατά κάποια λεπτά τις 9:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα δώσουμε και τα αποτελέσματα που πηγαίνουν προς το τέλος στα παιχνίδια. Οι γραμμές θα είναι και πάλι ανοιχτές. Σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 20 σχεδόν λεπτά, κάτι λιγότερο από 20 λεπτά, της εκπομπής Radio Marmita, εδώ στο Libero 107,4. Δίπλα μου έχω την ατυχία να έχω τον, τον Παντελή, τον Μπιμπισίδη, από τα καλύτερα παιδιά, αλλά... άμπαλο, μπάσκετο, τον φέραμε έτσι να με πει κανένα ανέκδοτα. Να ψυχαγωγηθείτε. Να ψυχαγωγηθούμε λίγο, να περάσει και η ώρα έτσι ευχάριστα. Φυσικά είχαμε τον Κυριάκο, τον BBC, για μισή ώρα και περισσότερο. Αναλύσαμε κάποια πραγματάκια. Επαναλαμβάνω, 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. 69, 45, 2, 87 και 3 οχτάρια. Να πούμε, τα αποτελέσματα φτάνουν προς τη λήξη τα παιχνίδια και φυσικά πιάσαμε τα δύο πάλι το ένα. Πώς πέφτουμε πάλι στο ένα αυτό το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, στο 87ο λεπτό βρισκόμαστε. Γαλατασαράι Μπενφίκα 1-2. Το γύρισαν οι IT της Λισαβόνας. Κράσονταρ Λεβερκούζεν. Τη φάγαμε γκολ-γκολ. Το είχαμε 0-0 στο 87. Προλαβαίνει να μπει από ένα γκολ, ρε. Δύσκολο. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Εδώ μιλάς για ποδόσφαιρο. Είναι και αυτό. Λάτσιο Σεβίλη 0-1. Εσύ που είσαι... τέτοιο που δεν κερδίζεις στο στοίχημα ποτέ στη ζωή σου, ρε φίλε. Πώς, κέρδισα προχθές που Πανιώνιος ΠΑΟΚ. Τι πήρες? 0-1 Λεβερκούζεν, μόλις το είπαμε. Ένα γκολ άμα βάλει Κράσονταρ, θα σε κάνω τέτοιο, ρε φίλε. Τι παίρνεις? Του γυλαίκου τα μανίκια από εκεί. Θα περιμένω ένα βραδινό μετά. Τι? Θα περιμένω ένα ακόμη βραδινό. Πιάνω 3-3. Λεφτά τι παίρνεις? Έβαλα, ξέρω εγώ, πόσα έβαλα. 80 λεπτά παίρνω γύρω στα 50 ευρώ. Καταξοδεύτηκες. 50 ευρώ, εσύ δώσε 50 ευρώ.
Δώσε 50 ευρώ. Τώρα βγούμε από το στούντιο, δώσε μας. Απλά. Καλά, βρε. 80 λεπτά. 80 λεπτά 50 ευρώ. Ξέρεις τι απόδοση είναι αυτό. 62,5. 62,5 για να πιάσεις εσύ. Εσύ για να πιάσεις 62,5 απόδοση θα τελειώσουν τα μάτια, θα σου πω να παίξεις και πάλι λάθος θα κάνεις. Εγώ δεν είμαι του στοιχημάτος. Τι είσαι. Δεν παίζω, ρε. Δεν παίζει. Δεν το γουστάρω καθόλου το στοίχημα. Παιδιά, έγραψε 0-1 τη Λεβερκούζεν, Γιάννη. Μιλάμε, έγραψε 0-1 τη Λεβερκούζεν και το ακύρωσε τον γκολ, το πήρε πίσω. Δες με ποιο σύννεφο είμαι δίπλα. Το πήρε πίσω. Το πήρε πίσω, 0-0. Έλα, βρε. Την προηγούμενη φορά πέταξα. Δεν τα 80 λεπτά, ρε φίλε. 80 λεπτά. Πόσο 50 ευρώ κερδίζω, δώσ' τα 50, ρε. Πού 50 και πού 80, βρε. 50 ευρώ κερδίζω, σου είπα, βρε. Δεν ακούς, ρε. Τι είσαι ναι. Και κερί έχεις το αυτή. Λοιπόν, ξαναλέω τα αποτελέσματα με τσάτσε πάλι. 2-2 Ολυμπιακός. Άρα εντάξει, αυτά. Τώρα εντάξει, δεν με πειράζει. Γιατί είχα ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, αλλά θα φάει και γκολ. Τώρα εντάξει, χάνω 2. Λοιπόν, Γαλατασαράι Μπενφίκα 1-2. Στα χασομέρια βρισκόμαστε σε όλα τα μάτς. Κράσνοντάρ Λεβερκούζεν κουλούρια. Λάτσιο Σεβίλη 0-1. Μπάτε Σκύλι Αλέστε Μπόρισοφ. Άρσεναλ 1-0, Ολυμπιακός 2-2, καλύτερα μην πάει στο μάτς το επαναληπτικό με το 2-2, δύσκολα τα πράγματα. Rapid Vienna Inter 0-1, Ρεν Μπέτις 3-2 και Σλάβια Πράγας Γκένκ κουλούρια. Λοιπόν, πάμε και στο να πούμε έτσι και το τελώς έτσι ρεπορταζιακά, πάντα στο All About Ours βρισκόμαστε. Και όταν λέμε All About Ours, Χρήστος Σαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος, έτσι. Τι λέει εδώ πέρα, να μην τα διαβάσουμε όλα αυτά τα εντελώς δημοσιογραφικά. Στην ουσία, ότι ο Δελζήσης συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα, άρα είχε πρόβλημα ο Δελζήσης. Έφαγε καμιά κλωτσιά στο προηγούμενο. Κάτι ψηλές έφαγε. Έφαγε. Ναι. Εδώ είναι το καλό νέο, ότι ο Ούγκο Σόουζα, που είναι ένας παίκτης που τον έχουμε ψιλοξεχάσει, μην πω χοντρό ξεχάσει, έτσι. Τον εκτιμούσα πάρα πολύ σαν παίκτη. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Όχι, εννοώ ρε παιδί μου ότι πίστευα σε αυτόν από πέρυσι ότι θα βοηθήσει. Ναι. Και ξέρεις τι γίνεται. Στην αρχή που τον έβαλε, τι όνειρο είχε δει ο άλλος, τον έβαλε και μπακ ακόμα. Ναι. Από για ποιον να λες ο άλλος, γιατί πέρασαν πολύ άλλοι. Ναι, για τον Ερέρα. Ναι. Δηλαδή ρε φίλε, κάποιοι που κράζανε, π.χ. Μπουγάτσας Νίκος, είχαν και τα δίκια τους. Δηλαδή τώρα ναι. Έχει κάνει κάποιες αλχημίες, κάποια πειράματα έχει κάνει. Έτσι. Δηλαδή έβαλε τον Ερέρα, τον έχει βάλει και μπακ. Ο Ερέρα. Ποιο είναι Ερέρα, το, Σόουζα. Ο Ερέρα. Ο Ερέρα τον έβαλε και μπακ. Ναι. Λοιπόν, στο επόμενο παιχνίδι δεν ήταν τόσο καλό. Δεν ήταν τόσο καλό. Γενικά μετά, όμως, μετά με τον Ολυμπιακό ήταν εξαιρετικό. Εκεί που πήγε να στρώσει, μετά ήρθαν μετά πάλι οι άλλοι. Θεωρώ ότι είναι ένα καλό παίκτη, αλλά υπερτιμημένο. Δηλαδή, θεωρώ ότι μιλάω σαν κόσμο του Άρη, τον έχουμε. Ανεβάσει περισσότερο, έτσι πιστεύω. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστή η άποψή μου. Ότι ας πούμε είναι ένας παίκτης του 7 και εμείς τον έχουμε κάνει του 9, κάπως έτσι. Εγώ για τον Μπακαλίστηκα. Διαφωνώ, θα σου πω γιατί ναι. Διαφωνώ. Πέρυσι, δεν λέω ότι δεν είναι με την ποιότητα του ρόστερ. Πέρυσι είμαστε β' εθνική. Ναι, πέρυσι με την ποιότητα του ρόστερ ναι. Ήταν λογικό να φανεί περισσότερο. Ο Σόουζα να ανεβεί σαν παίκτης στα μάτια του κόσμου ναι. Και να εκτιμηθεί ωραία. Ανάλογα. Ωραία. Φέτος που το ρόστερ είναι αρκετά καλό και έχει πολύ ποιοτικούς παίχτες, ωραία, ναι. Είναι λογικό η εκτίμηση με άριστα το 10, το 7 που είχε πέρσι να γίνει 5. Ο Δελιζής το 6. Ίδιο που πρόσφερε πέρσι, το ίδιο με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας προσφέρει και φέτος. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Ναι, αλλά δεν του δόθηκαν και πολλές ευκαιρίες. Και είχε Σόουζα, αυτό ναι. Έχει ένα δίκιο. Και έτσι, είχε ναι. Και τραυματισμούς. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, πιστεύω θα χρειαστεί ο Σόουζα. Και όπως λέει το ρεπορτάζ, ο Σόουζα ανεβάζει καθημερινά. Λέει, και δούλεψε κιόλας. Αδυνάτησε πολύ. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσει σταδιακά να συμμετέχει σε κομμάτια της προπόνησης. Κανονικά, άρα να υποθέσουμε ότι σε 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες θα είναι στη διάθεση και του προπονητή. Λοιπόν, πάμε στο φίλο όμως. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζάχο. Καλησπέρα. Και στον Παντελή δίπλα μας, έτσι. Καλησπέρα. Έλα, Μάκη, σε ακούμε. Λοιπόν, φιλαράκι μου, κοίταξε να δεις. Είχαμε μια εύκολη και καθαρή νίκη. Δεν την περίμενε κανένας. Τόσο εύκολη δεν την περίμενε και δύσκολα να την περίμενε κανένας. Κανένας δεν την ναι, περίμενε. Ναι. Ούτε ο πιο αισιόδοξος πιστεύω έτσι, δεν περίμενε ότι θα κερδίσει 0-3. Άμα το λέγανε εμένα και εσένα, θα λέγανε. Αν άκουσες από την αρχή την εκπομπή, με αυτό ξεκινήσαμε. Ωραία, θα λέει, έχει ένα δεκάλεπτο ψυχολογικό. Εντάξει, καλά. Εντάξει, δεν λέω ότι ακριβώς πάνω σε αυτό που λες, γιατί το σχολιάζαμε εδώ και με τον. Τον Κυριάκο τον Μπιμπισίδιον είχαμε στον αέρα. Λέγαμε ναι. Ότι αν μας έλεγες πριν το μάτσο ότι παιδιά θα λήξει χ, θα λέγαμε άστο, καλό είναι.
Έτσι ακριβώς. Φυσικά για την νίκη πηγαίναμε, αλλά αν σου έλεγε χείρε παιδί μου, θα έλεγε είναι ένα δύσκολο μάτς. Ναι, σε μια έδρα που δεν περνάνε πολύ, έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, τι πιστεύεις εγώ, κοίταξε, δεν σ' άκουσα. Ναι. Η αλλαγή που βλέπω στον Άρη είναι καταρχάς ότι οι παίκτες αρχίζουν να αποδίδουν το ποδόσφαιρο που θέλει ο Παντελίδης από την άποψη του γεγονότος ότι περσάρουν πάρα πολύ. Ναι. Είδες το πρώτο ημίχρονο, δεν μπορούσαν να πάρουν ακριβώς ένα, δύο και τρεις, έτσι. Αυτό κάναμε και με τον Παναθηναϊκό που λέγαμε. Αυτό κάναμε με τον Παναθηναϊκό. Πρεσάραμε ειδικά πάρα πολύ. Αλλά τώρα το έχουμε και σε περισσότερο. Μετά το 0-3 βέβαια και καλά κάνανε, κάνανε μια συντήρηση. Βέβαια, καλά κάνανε. Γυρίσανε πίσω, είχαμε τους παίκτες που μπορούσαμε να τους διασπάσουμε και το πήραμε και άνετα. Δεν χρειάζεται να δώσουμε και άλλα. Έτσι, καλά κάναμε. Παρτίδα, γιατί έρχονται και τα ντέρμπι, έτσι, μετά το μάτς. Αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα, λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Οι ομάδες που θέλουν να κάνουν κάτι καλό, και για τον Άρη βέβαια με αυτά που έχουμε, όπως το έχεις πει πολλές φορές και μαζί σου είμαι, για να κάνεις κάτι μεγαλύτερο πρέπει να έχεις ένα μεγαλύτερο επενδυτή. Λογικό. Λογικότατο. Και να είσαι και μέσα στα πράγματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, με αυτό το υλικό που έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό. Εάν ο Άρης κρατήσει το 80% της ομάδας που έχει με 2-3 προσθήκες το καλοκαίρι, ποιοτικές προσθήκες, έτσι, ποιοτικές. Αδερφέ, δεν θέλω, ναι, ποιοτικές προσθήκες. Ας είναι 3 και ποιοτικές παρά 5-6 και... Όχι, ναι, 2-3 ποιοτικές, μαζί. Θέλω να έχουμε το 80% των παιχτών που έχουμε ήδη. Στοπ εδώ, στοπ εδώ, εδώ στοπ. Το 80% θα είναι και περισσότερο από 80, διότι... αυτό λέγαμε, Ματέο είναι. Ο Ματέο και ο Ρος. Αυτοί οι δύο είναι. Κοίταξε, ο Ρος πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο να ανανεωθεί, ναι, από τον Ρο, Ματέο. Ο Ρος μπορεί και να τον. Δεν ξέρω τι είναι και αυτά με τα συμβόλαια. Αυτοί οι δύο είναι πάντως δανεικοί. Φιλαράκι, όχι, δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα θέλει να πάρει οπωσδήποτε ένα center for, οπωσδήποτε ένα αμυντικό ψηλό half για να έχουμε και ύψος, γιατί έχουμε πολύ κοντή ομάδα και ένα δεξιμπακ. Πιστεύω ότι αν πάρουμε τρεις ποιοτικούς παίχτες σε αυτές τις θέσεις, ο Άρης θα πάει εξαιρετικά. Μαζί σου είμαι. Αλλά κοίταξε, εάν κρατήσει αυτούς τους παίχτες, θα έχει καλό ανταγωνισμό. Εννοείται. Μπράβο, για να στηθεί μια ομάδα. Δηλαδή, να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν θα μπορείς να κρατήσει έναν από Γκαρσία Φετβατζίδη, πρέπει να κρατήσει. Ή τον έναν τον άλλον. Γιατί και οι δύο είναι πολύ εξαιρετικοί παίχτες. Γκαρσία, δύσκολο φιλαράκι. Για να δούμε, για να δούμε. Μην αποκλείσει τίποτα. Μακάρι. Μην αποκλείσει τίποτα. Μακάρι και τους δύο. Έτσι, εγώ μαζί σου είμαι. Είμαι υπέρ. Απλά θέλω να πω ότι αν μπορούμε, έναν από τους δύο τουλάχιστον να μπορούμε να τον κρατήσουμε. Σωστά, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απλά αυτό που έλεγες και δεν ολοκλήρωσα τη σκέψη μου, γιατί λέμε ότι είναι δύο οι ιδανικοί, όλοι οι άλλοι, γιατί λες να μείνουν, όλοι οι άλλοι έχουν συμβόλαια. Εντάξει, δηλαδή αν κάποιο. Εκτός από ένα που τον γουστάρω πάρα πολύ, ναι, δεν έχει για μένα πιστεύω πάρει τις ευκαιρίες που πρέπει να πάρει. Για ποιον λες? Για τον Μαρτίνες. Είναι το Μαρτίνες. Και εγώ τον έκανα. Εγώ που λένε μου, αλλά τι να σου πω. Δεν και εμένα είναι που λένε μου, μαζί δεν... μου Ζάχο. Στη Λάρισα ήταν από τους κορυφαίους. Έτσι, ναι, αλλά. Τον αδίκησε πολύ στη Λάρισα. Και βρέθηκε στον πάγκο ξανά. Α, μπράβο. Τον αδίκησε. Και έκανε την assist στο σουτ που βάλαμε τον γκολ με τα Γιάννενα. Έτσι, ναι. Δικό του. Και το δοκάρι είχε. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Είδες τι έκανε όταν μπήκε. Αυτό δεν το κάνουν εύκολα κάποιοι παίχτες, να το ξέρεις. Το γύρισμα, πώς τον έφερε βόλτα και τον γύρισε ανάποδα και σουτάρισε, γιατί έχει καλό σουτ. Δηλαδή, γιατί έμαθα το καλοκαίρι, κλείνει ένα χρόνο έχει με τον Άρη, μακάρι να μείνει. Θα τα δούμε το καλοκαίρι, θα τα δει η διοίκηση αυτά, φίλε μου. Εγώ, ναι, ναι. Εγώ υπέρμενα μην να σου πω. Στο κάτω-κάτω είναι μια καλή εναλλακτική να έρχεται για τον πάγκο. Αν έχει τόσου καλού ποιοτικού, λέμε στο κέντρο και στα εξτρέμ, είναι κάτι. Μια καλή εναλλακτική που παίζει και σε δύο και τρει. Και ο ανταγωνισμό όπω υποφίλω στι προπονήσει. Κλείσε με αυτό μόνο γιατί έχουμε δύο γραμμέ και. Όλε οι ομάδε έχουν στον πάγκο καλού παίκτε. Έτσι, έτσι πρέπει. Δηλαδή και ο Άρης είναι καλό να γίνει προπονητή και να κοιτάει ότι έχει παίκτε που μπορεί να του αλλάξουν. Βέβαια. Σωστά. Αν δεν τραβάει κάποιος. Στο κάτω-κάτω του χρόνου, για να κλείσουμε με αυτό, του χρόνου, του χρόνου, λογικά θα είμαστε Ευρώπη, θα υπάρχει κύπελο, θα υπάρχουν και περισσότερες υποχρεώσεις. Εγώ θέλω να συμπληρώσω ένα τελευταίο. Η Ευρώπη, βγαίνοντας Ευρώπη, θα είναι θα δελεάσει κάποιους παίκτες ώστε να μείνουν στον Άρη. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Ιδίως Γκαρσία και Φατβατζίδη θα τους δελεάσει πολύ. Βέβαια. Πολύ σημαντικό. Να είσαι καλά, Μάκη. Γεια σου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Έχουμε τους δύο φίλους, μην καλείτε άλλο να μιλήσουν γιατί έχουμε ούτε 5 λεπτά. Οπότε να ακούσουμε τους δύο φίλους
να διαβάσουμε και τους υποστηρικτές και να κλείσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Νάτος. Γεια σου, ρε Τζίμι. Είπα κι εγώ. Ζάχο, κάτσε να μιλήσω λίγο με τον Παντελή για ποδόσφαιρο, όχι για τον Κούπερ. Όχι, όχι, μη ρε φίλε. Θα φύγουμε αύριο αν ξεκινήσουμε. Δεν είπαμε για Κούπερ, άστο Κούπερ. Αφού λέει όχι για Κούπερ. Για τον Άλις Κούπερ μίλησε, άστο Κούπερ. Όχι, ο καλός μου φίλος ο Τζίμι. Έλα, πάμε. Ναι. Άστο. Και εσύ είσαι δικός μου καλός φίλος, λοιπόν θα τα βρούμε. Ναι. Ζάχο. Ναι. Άμα έχεις το Πιπισίδη δίπλα σου να ξέρεις θα κερδίσεις. Μην βλέπεις που ο Πιπισίδης γελάει. Τι να κερδίσω ρε φίλε, μπήκε γκολ και το ακύρωσε. Τι να κερδίσω, έχασα ήδη. Τι να κερδίσω. Αλλά άμα δεν ήταν εκεί δεν θα βάζαν ούτε γκολ. Ρε παίζει, παίζει κρυφτό με τυφλούς. Άμα δεν ήταν εκεί ο Παντελής, ρε φίλε, παίζει κρυφτό με τυφλούς και τον βρίσκουν τον άνθρωπο. Τι μου λες τώρα. Τι να κερδίσω με αυτόν. Τι να κερδίσω. Αυτός... Διαβασμένο σε βρίσκω. Λοιπόν, έλα. Επειδή δεν είδα, ήμουνα στον δρόμο. Ναι. Ούτε καν σας άκουσα. Ρε, δεν μου λες χιόνια έχετε εκεί. Χιόνια έχει, άσο να πει. Χιόνια έχει. Όχι, καθαρή είναι. Στο καμπαναριό. Χιόνια στο καμπαναριό έχει. Που Χριστούγεννα σημαίνει. Έλα. Ολυμπιακός τι έκανε. 2-2. Γεια σας. Ο επόμενος. Και έβαλε μια γκολάρα Ολυμπιακός στο 2-1. Άστα να πάνε. Τέτοιο γκολ βλέπεις. Θα άρεσε ο Ολυμπιακός αυτός Παντελή. Πού, με τον ΠΑΟΚ. Όχι παιδί μου, άστο μπακ, μην το αναφηθεί. Ποιο, δεν το δε, τώρα εδώ στην εκπομπή δεν μπορούσαμε να δούμε καλά. Τώρα σου λέω, αυτό το παιχνίδι. Δεν το βλέπαμε ρε Τζίμι, πού να το δούμε. Γενικά, γενικά, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ μπορεί, μπορεί κάποιοι να δυσαρεστηθούν με αυτό που θα πω ο συμπολίτες. Κάτι μου λέει ότι τα παρατήσανε από, από εδώ και ένα-δύο χρόνια, τα έχουν παρατημένα, δεν ασχοληθήκανε με το πρωτάθλημα. Και θα κάνω ένα ερώτημα. Όποιος θέλει, ας με απαντήσει. Βέβαια τώρα θα σου στείλει πέρα, email. Πέρασε και η εκπομπή, η ώρα. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Γιατί πέρυσι ο Ολυμπιακός πήρε τον Τάκη τον Λεμονή. Ο Τάκης ο Λεμονής πήρε την ομάδα δευτεροτρίτη, βολόδερνε, η ομάδα ήταν χάλια. Την ανέβασε παιχτικά, την πήγε πρώτη και απολύθηκε. Και η ΑΚ που δεν είναι, οι παίκτες που είναι τραγική, είναι αστή για Champions League και για πρωταθλητισμό. Τον πήρανε πιθανόν, Παντελή, τον πήρανε πιθανόν αυτόν για να πάνε καλά στην Ευρώπη, κατάλαβες. Εγώ δεν λέω, ότι ο ΠΑΟΚ δεν άξιζε το πρωτάθλημα. Φυσικά και το άξιζε, λεφτά έριξε ο άνθρωπος, εννοείται, εντάξει, πολλά χρόνια, αλλά και οι Αθηναίοι κάτω δεν ασχολούνται και δεν ξέρω, Jimmy, δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Μην το ρωτάς για αυτά, πέσω να πω πώς γίνεται το παστίτσιο, μην το ρωτάς, για πλάκα τον έφερα. Εσύ δεν σε παίρνει να ακούσεις, γιατί ξέρω, τον κύμα τον ξέχασε. Ναι. Άμα το ρωτήσω για φαγητά πρέπει να φύγεις εσύ. Γιατί εντάξει, γι' αυτό ρωτάει και είναι εξπέρο άνθρωπος. Ο Ζάχος είναι το γιο μου, πρέπει να τρώει τρία φαγητά. Παραπάνω δεν τρως. Τι λες, Κάρτουν. Έλα ρε Τζίμι. Σε χτυπάνε και στην πλάτη. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να σε καλά. Γεια σου Τζίμι. Παντελή, πότε θα έρθει ο Κούπερ. Άρα Κούπερ γίνεται στον Άρη. Όταν θα τεινάξει. Καλό βράδυ. Καλό... Καλά, παιδιά. Μάλλον όχι καλό γεια βράδυ. Γεια σου Τζίμι, σ' αγαπώ. Γεια. Καλό βράδυ για εμάς. Για σένα είναι μεσημέρι εκεί. Σας αγαπώ όλους. Να σε καλά. Καλά μεσημέρι, τρεις η ώρα είναι για σένα, για εμάς είναι βράδυ. Πάμε στο τελευταίο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Ο Κώστας είμαι. Έλα, ρε Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Κάνετε, καλά είστε. Δόξα τω Θεώ, τον παλεύουμε. Καλά. Όπως όλοι. Λοιπόν, παιδιά, θα μιλήσω λίγο σύντομα για να τελειώνετε κιόλας. Εντάξει, κάνετε. Για τους παίκτες αυτούς που είπατε, δεν ξέρω τώρα την άποψη, γιατί εγώ θέλω να μιλήσω λίγο ποδοσφαιρικά. Γιατί τουλάχιστον δεν ξέρω αν ξέρεις τέτοιο και έπαιξα και τέλος πάντων... Δεν έχει σημασία, έχεις την άποψή σου. Η άποψή σου είναι, μην είναι... Καμία σημασία δεν έχει. Που ήθελα να καταλήξω, γιατί το ποδόσφαιρο όποιος λέει ότι το ξέρει, η μεγαλύτερη μπούρδα που λέει είναι αυτή, να ξέρετε. Όχι, αυτό ξέρεις τι, δώσε μου κάποια δευτερόλεπτα, αυτό λέει... σαν επιχείρημα. Αν δεν έχεις παίξει μπάλα, λέει, δεν μπορείς να μιλάς. Όχι, απλά. Πω... ξέρεις ποια είναι η άποψή μου σε αυτό πάνω το κομμάτι. Sorry που σε διακόπτω. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, την τέχνη του ποδοσφαίρου, δηλαδή ένας που ασχολείται, που είναι προπονητής, που ασχολείται, μιλάμε, που διαβάζει, που κάνει, ναι, δεν μιλάμε για εκεί συστήματα, πέρα εμείς... πρέπει να υπάρχει λίγο ένα σεβασμό. Μα δεν μιλάμε για 4-3-2-1. Ναι, αγόρι μου, μιλάει ο άνθρωπος, λέει ότι. Εντάξει. Φυσικά, ολονών οι απόψεις είναι. Εγώ, για να τελειώσω. Δεν ξέρω, έχεις παίξει εσύ. Εγώ πιτσιρικάς έπαιζα. Έπαιξε, αλλά επειδή, επειδή κακοποιούσε το άθλημα, τον εξωστρακίσαν. Εγώ και τώρα, άμα τρέξουμε, Ζάχο, που είμαι και 110 κιλά. Άμα τρέξουμε οι δύο, θα μείνει καμιά 100 χιλιόμετρα πίσω μου.
Εσύ, λοιπόν, εσύ ναι, να τρέξεις. Λοιπόν. Τώρα θα σε πάρει και ο αέρας. Για να τελειώσω λίγο αυτό. Θα σε πάρει και ο αέρας. Αυτό όταν λένε. Και θα σας πάρουμε και 2-3 λεπτά από την άλλη εκπομπή. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Θα τρέξουμε έξω, να ξέρεις. Θα τρέξουμε, ναι. Θα σας αρχίσω στο κινητό. Λέω ότι αυτό που λέει ότι αν δεν έχεις παίξει μπάλα δεν μπορείς να μιλάς. Να πω το πολύ απλό παράδειγμα. Το πολύ απλό ότι ο Διακογιάννης, έτσι, δεν ακούμπησε ποτέ στη ζωή του μπάλα. Από 21 χρόνια ήταν δημοσιογράφος. Δεν Μουρίνιο. Ακούμπησε. Δεν την ακούμπησε την μπάλα ποτέ. Μπορεί να μην ξέρει και το σχήμα της. Όχι, γι' αυτό σου είπα πριν. Ναι. Εγώ σου λέω που έχω, ειλικρινά πω, έχω παίξει. Ξέρεις μόνο η διαφορά μου με σένα ποια είναι. Πάμε. Ότι μπήκα σε αποδυτήρια και ξέρω. Ωραία. Το, πρόσεξε. Τη μυρωδιά λες. Το έξω. Γιατί παιδιά, η ομάδα το 50% αυτό και το δέχομαι από αποδυτήρια. Αυτό το δέχομαι που λες. Ότι εγώ δεν μύρισα λοιπόν, αποδυτήρια και δεν έκανα. Δεν ξέρω, αυτό είναι δεδομένο. Πάμε στο παρακάτω τώρα. Όσον αφορά για τους παίκτες. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Ματώ. Όντως μπορεί και να μην μείνει. Το θέμα είναι να κοιτάει ο Άρης για την επόμενη. Δηλαδή. Έτσι. Εγώ θέλω από τώρα η διοίκησή μου να κοιτάξει ποιος είναι ο αντικαταστάτης του. Αν έτσι, κανείς δεν είναι πιο πάνω από την ομάδα. Ακριβώς. Κάναμε αυτό το λάθος το κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Να μην το ξανακάνουμε. Ναι, μήνε και θυμάσαι, δίναμε κάτι συμβόλαιο και η ομάδα για Κόκε, για Νέτο, για όλους αυτούς. Για Κούπερ, για Νάτσο Γκαρσία. Αυτά τα λάθη δεν θέλω. Έτσι. Όσον αφορά για τους παίκτες που είπε πριν ο φίλος και έχει απόλυτο δίκιο για το δεξί μπακ και το σέντερφορ, και εγώ επιμένω επίγουσα ανάγκη του Άρη για μένα προσωπικά να πάρει ένα χάφαρο. Ίσως το καλοκαίρι, φίλε μου Κώστα, είπαμε. Ναι, ναι. Φίλε μου Κώστα, ίσως θέλουν να επικεντρωθούν η διοίκηση με τον προπονητή. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Παντελίδης. Το καλοκαίρι που θα είναι η αγορά των παιχτών πιο μεγάλη, πιο. Θα λήγουν κάποια συμβόλαια αυτά εδώ. Ναι. Παντελή, εγώ μιλάω. Ίσως γι' αυτό και δεν πήρανε προφανώς center for. Είχες απόλυτο δίκιο. Ο Άρης θέλει ένα ψηλό κορμί ηγέτη στο κέντρο. Ηγέτη. Ναι, ναι. Ένα Νάτσο, έναν ναυτή, ένα ψηλό. Αυτό του. Όχι ότι ο Μπάσα δεν είναι καλό. Θέλουμε ένα. Παίχτη, όπως είπατε και πριν, θα παίξει του χρόνου. Θα έχει πολλά παιχνίδια. Ο Μπάσα και ο Ματίγια μπορούν να έρχονται και από τον πάγκο. Άμα συγκρίνει τώρα τα αμυντικά χαφ που έχουν έρθει τα τελευταία, να σου πω, 10 χρόνια στον Άρη, τώρα μιλάμε για τρομερά αμυντικά χαφ και στόπερ. Ο Άρης είχε εξαιρετικά αμυντικά χαφ. Βιτόλο θέλεις, ναυτή θέλεις. Ακόμα και ο. Φερνάντες Νταρίο. Νομίζω ότι ο ναυτή είναι μια κατηγορία μόνος του, γιατί και δεν ο είναι Νάτσο. Μόνο. Και ο Νάτσο. Όχι, εγώ τον Νάτσο δεν τον βάζω με τον ναυτή. Θεωρώ ότι ο ναυτή ήταν μια κατηγορία μόνος του, διότι εκτός από σαν τείχος, αυτό που λέω για τον Σιώπη, δεν περνούσε τίποτα. Ήταν πολύ καλός και στο δημιουργικό και στο εκτελεστικό. Πάρα πολύ καλός. Και, πολύ και στο εκτελεστικό, τους. Βέβαια. Και ένας άλλος, παιδιά, μην ξεχνάτε, ήρθε παίκτης ο οποίος έπαιξε τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο με την Πορτογαλία, ο Ντανίλο. Ο Ντανίλο, Ντανίλο. Μεγάλη. Αυτή είναι πονεμένη ιστορία, φιλαράκι, γιατί ο Ντανίλο ήταν να ανανεώσει με τον Άρη για 300 χιλιάρικα και δεν ανανέωσε και τώρα κάνει πάνω από 10 εκατομμύρια. Τέλος πάντων. Ωραία. Αυτά εδώ, αλλά θα πρέπει από τώρα να. Βεβαίως, το πρωτάθλημα δεν έχει. Προσοχή, έτσι έχουμε 10 παιχνίδια ακόμα. Βέβαια, θέλει. Σοβαρό τι είπαμε, τελείωσε. Προσοχή, σοβαρό την Κυριακή το γήπεδο να ζυγκάρει. Να ζυγκάρει το γήπεδο την Κυριακή. Η ομάδα πηγαίνει καλά. Τη βοήθησαν πάρα πολύ μεταγραφές του Γενάρη. Δεν περίμενα να μας βγουν τόσο γρήγορα, ειλικρινά μιλάω. Άμεση βοήθεια. Τρομερή βοήθεια. Τι να συζητάμε τώρα. Δηλαδή και. Θα σου πω και ένα τελευταίο και κλείνω, παιδιά. Θα ανέβει πολύ περισσότερο ο Άρης όταν, παιδιά, ανέβει και ο Τόνσο. Τόνσο είναι κλειδί μες στην ομάδα. Νομίζω έκανε ένα καλό παιχνίδι τώρα. Μπράβο. Θα ανέβει κι άλλο, Τρίπολη. Γιατί Ζάχο είχε ένα μήνα να παίξει έτσι, και να προπονηθεί. Ωραία. Κατάλαβες. Να είσαι καλά. Αυτά ρε παιδιά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Και αύριο, καλό εδώ θα βράδυ. Και αύριο πρώτο Θεός εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, δύο μηνυματάκια έτσι στα γρήγορα από την Αναστασία, την Πλούκα. Καλησπέρα. Την πανέμορφη Αναστασία. Πολλά φιλιά στον Μπίπη, μόνο Κούπερ λέει. Ναι, τώρα αυτό πάρ το μόνο, πίσω. Κοίταξε. Πάρ το πίσω τώρα. Ναι, πανέμορφη, αλλά το μόνο Κούπερ το παραβλέπουμε. Εδώ. Και, κάτσε το, κάτσε. Η μισόρα για Κούπερ, που είπε για Κούπερ. Ναι. Ο Ντανίλο, ο Κούπερ δεν τον ήθελε. Προφανώς. Τι έγινε, ρε φίλε, ό,τι λέει λέμε, ο Κούπερ. Εντάξει, επειδή αναφέραμε τώρα το όνομα εντάξει, του Κούπερ. Ότι, από τους τέσσερις παίκτες εκείνη την εποχή που λέγανε ότι δεν ήταν καλοί, δεν τους ήθελε, οι τρεις ήταν καλοί. Μόνο ο Ιαπωνέζος εκείνος εκεί. Ο Τζαπανής. Και από τον Χρήστο Σταύρο Κότση έχουμε απίστευτες ποδοσφαιρικές αναλύσεις από τους αδελφούς Μπιμπισίδη. Συμβόλαιο με το Λίμπερο χθες πριν τους αρπάξει το Open. Και βρήκε και το κανάλι, ε. Ναι, το Open. Το open τα χαιρετίσματα στο καλύτερο παιδί, στο Χρήστο. Σε ποιον? Στο καλύτερο παιδί. Καλύτερο είναι, αλλά το παιδί λίγο δύσκολο. Αν εξαιρέσεις, ας πούμε, ένα-δύο πιστεύω του να πούμε. Εντάξει, πιστεύω ότι θα έρθει η θεία φώτιση και θα το. Θα ανακαλέσει. Ναι, ναι, καλά. Σε όλα καλά. Τα άλλα συμφωνώ. Λοιπόν,
Και έτσι κάποια γρήγορα ο Άκης, το φιλαράκι μας ο Θεοδωρός, καμιά συνταγή να δώσει, λέει, δεν προλαβαίνει πλέον. Τώρα όχι, αλλά και στο διαδίκτυο και όπου θέλεις. Και το Διογέννης το φιλαράκι μας και ο Τάσος ο Καρλίτο, ο Παόξης, γειτονάκι είναι. Η Κυριάκο Αγορίνα μου λέει και ο Στέλιος ο Μπόμπας Κυριάκο γνωστός. Κυριάκο Αγορίνα μου για μένα δεν λέει τίποτα κουφάλα. Έτσι είναι, τι να σε πει. Σε βλέπει κάθε μέρα και πονά τα μάτια του. Ο Στέλιος ο Μπόμπας, το φιλαράκι μας. Μόλις άκουσε Dire Straits. Μόλις άκουσε και Solid Rock, λέει, από Dire Straits, κατάλαβε ότι θα είναι ο Μπίμπος εκεί, χαιρετίσματα κτλ. Λοιπόν, πάμε στους υποστηρικτές για να κάνουμε και την αποφώνηση. Καμιά εβδομάδα. Το Πορκίτο. Καμιά εβδομάδα. Όχι, εντάξει, το Πορκίτο μόνο θα διαβάσω. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις. Θα το ευχαριστήσουμε φυσικά που για άλλη μια βραδιά ήταν το εδώ. Το Πορκίτο που είναι, σε ποια περιοχή είναι. Πώς είναι αυτή η ανηφόρα, η... ανεβαίνεις και βλέπεις φάτσα κάρτα το Μακεδονία Στράκης. Ναι. Στο δεξί σου χέρι πριν τα φανάρια είναι. Στα κατάλαβα. 20. Καραολί και Δημητρίου. Θα το διαβάσω τώρα. Από εβδομάδα θα πάμε και με τον Τάσο, γιατί όλο λέμε. Θα πάμε, να έρθω και εγώ να φάω. Έλα, να φας εσύ, φάει τα δάχτυλά σου. Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοσημιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς. Κλαμπ μενού με πολλές επιλογές από 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 είναι η διεύθυνση του Πορκίτο ψητοπολείου, πρώην διοικητήριο φυσικά, και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Φυσικά, μην ξεχνάσουμε και τον διαγωνισμό για το τριήμερο που δίνει το Πορκίτο στον Πάσκο. Τι πρέπει να κάνετε απλά? Να κάνετε like και follow στη σελίδα Γυράδικο Πορκίτο στο Facebook και δεύτερο, αυτό ήταν το πρώτο βήμα, και το δεύτερο βήμα, tag το φίλο σου ή το τέρι σου. Να μην βάλω εσένα, είσαι και αντιτουριστικός. Σε σχόλιο στο αντίστοιχο post στη σελίδα για τον διαγωνισμό. Η κλήρωση θα γίνει στις 25 Φεβρουαρίου, τριήμερο για δύο άτομα στο Μπάσκο. Έτσι, προσφορά από το πρακτορείο LA Travel. Παρτορικούδι μας. Λοιπόν, δύσκολο, αυτό είναι Παρτορικούδι. Κάθε δύο και τρεις εκεί είναι, στο Μπάσκο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Παντελή. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Που ήσουν εδώ πέρα. Πιστεύω την επόμενη φορά που θα έρθεις να είναι και ο Τάσος. Δύο στα δύο έχει Τασούλη, μέχρι τώρα. Θέλω τον Τασούλη έτσι να. Να υπάρχει έτσι και λίγο μια αντιπαλότητα. Πάμε Άρη. Θέλω να στείλω σε ένα πολύ καλό μου φίλο, το Σισόη, που είδα ότι με ακούει, με έστειλε μήνυμα. Είναι αδερφός, να πούμε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ελπίζω πριν φύγω για σεζόν. Θα πας Κέρκυρα, έτσι. Μάλλον ναι. Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο. Τέτοιο, θα μπορώ να περάσω. Είχα έρθει το 87 με το σχολείο. Θα βάλω και πούλμαν με τον Μπουγάτσα μπροστά. Βάλω τον οδηγό Μπουγάτσα. Στο Ποντικονίσι. Για τον Ποντικονίσι. Τέτοιο ποντίκι που είναι Ποντικονίσι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή, την ακρόαση. Μην ξεχνάτε αύριο ράδιο Μαρμίτα στις 10 ως 8, Παρασκευή και Δευτέρα είπαμε 10 ως 12. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Έρχονται ο Νίκος Παπαδόπουλος και ο Νίκος Μοσχοβίτης με την εκπομπή Μπάλαντερ, θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 12. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη τον Ζάτση. Για τις καλές μουσικές του Μελίνα Σκίναρτς, Dire Straits. Είναι φοβερός. Έβαλε και τα γεράκια, το Black Rose. Εσύ έβαλε και εσένα με τα γεράκια. Τι λες, λοιπόν. Αεροδυναμική φάτσα, τι λες, βρε. Λοιπόν, καληνύχτα τον κόσμο και πάμε και εμείς. Καληνύχτα. Καλό βράδυ, παιδιά.